Θα σας πω μόνο τούτο. Επειδή μιλήσανε πριν λίγες μέρες για τις συγχωνεύσεις και στο δημόσιο διάλογο που έχει καταντήσει για αυτούς τους πολιτικούς μονόλογους, αν έχετε δει, βγάζουν κανένα δυο να πούν κάποιες απόψεις, τους κόβουν και μετά αφήνουν να αρχίζει η σοφία των πολιτικών αυτών. Αυτό που είχα πει λοιπόν στον κύριο Νοβέρδο είναι πόσο στήχησε η μελέτη των συγχωνεύσεων η οποία έγινε μέσα σε 10 μέρες. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Αυτοί που ξέρουν λένε ότι στήχησε 6 εκατομμύρια ευρώ και την πήραν συγκεκριμένοι μελετητές μαζεύοντας λανθασμένα στοιχεία που ο ίδιος ο κύριος Νοβέρδος το είπε και έβαλε λέει το Γενικό του Γραμματέα να μετράει τα κρεβάτια από επαρχία σε επαρχία. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ζούμε μια πολιτική κατάπτωση, μια κατάντια της πολιτικής και έχουμε ηθική υποχρέωση όλοι μας, ο καθένας με την αντίσταση που έχει μέσα του, να αντιδράσει. Να αντιδράσει συσπυρώνοντας τις δυνάμεις σε μια κοινή στόχευση, να βγαίνει η αλήθεια μπροστά και βεβαίως να στηρίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύτητα του λόγου τους και πολύ περισσότερο είναι έτοιμοι και αυτοδημιούργητοι. Βαρεθήκαμε από τους ουρανοκατέβατους, από τους αλεξιπτωτιστές και τους ανθρώπους με τα ασανσέρ. Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις δράσεις δεν περισσεύει κανείς όποιος θέλει να τολμήσει. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως είπα και πριν, παρακολουθώ την εξέλιξη της πορείας του κύριου Δούλα και είμαι όπου χρειαστεί κοντά της σας περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Δούλα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ένας πολύ σοβαρός λόγος για την υποβάθμιση και αν μην κρυβόμαστε την καταβαράθρωση του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και την απαξίωση των θεσμών μας, είναι η συστημική λογική όσων ασχολούνται με τα κοινά, μέσα από τις γραμμές των κομμάτων κυρίως. Κι όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Μία εξ αυτών είναι ο Γιώργος Νούλας. Ο Γιώργος δεν δέχτηκε να πει στις μιλόπετρες. Και βγήκε μπροστά χωρίς να υπολογίζει το κόστος, χωρίς να υπολογίζει ότι το σύστημα θα επιχειρήσει να το συμφλήψει και να τον λησδωρήσει. Κι όμως αυτά πλέον δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν γιατί ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Ο κόσμος πλέον γνωρίζει και εκτιμά τις αξίες. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Γιώργο Νούλα, παρακαλώντας τον να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτά που έχει να πει, γιατί θα καταθέτετε συχνά στο μέλλον σας στοιχεία του. Γιώργο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τόλμησα να σας καλέσω στην καρδιά του καλοκαιριού. Ίσως είναι η πρώτη συγκέντρωση που θυμάμαι εγώ παιδάκι που τολμάει κάποιος 28 Ιουλίου να κάνει. Ειδικά από τις συνθήκες αυτές. Γιατί η ζέστη δεν αφορά μόνο το σώμα μας, δυστυχώς αφορά και τις καρδιές μας και τα μυαλά μας. Με αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι είστε εδώ, είστε παρόντες, ψυχή και σώματι. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι οι αγώνες κερδίζονται στα πεζοδρόμια και στις αίθουσες. Και όχι στα σαλόνια, και όχι στους κανοπέδες. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω καθέναν από εσάς ξεχωριστά και όλους μαζί. Δεν θα κάνω μία στους σημαντικούς ανθρώπους που είναι εδώ πέρα μαζί μου και να πλησιώνουν, όπως την Μέμα Δικαλιώτη, την Βάσο Σπιωδοπούλου, τον Βαράκη, τον κύριο Βαράκη, όλους τους υπολείπους που έχετε θέσεις σημαντικές, δημοτικοί σύμβουλοι, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στην Ερυθρέα, τους οποίους σας αγαπώ, σας εκτιμώ και σας ξεχωρίζω. Θέλω να σας φίξω το χέρι γιατί είστε εδώ, είστε παρόντες και είστε αγωνιστές της δημοκρατίας. Κάποιοι από εσάς δεν ανήκουν στον χώρο της δημοκρατίας και τους ευχαριστώ που βρίσκονται εδώ να με ακούσουν. Διότι σήμερα μιλάμε για ένα κόμμα και αυτό το κόμμα λέγεται Ελλάδα και λέγεται Πατρίδα. Και σήμερα είμαστε μαζεμένοι πατριώτες Έλληνες για να ξεκινήσουμε από εδώ την επανάστασή μας. Διότι πραγματικά όπως είναι πολύ σωστά. Ο Κυριάκος ο Ντόμπρας, δυστυχώς στην Ελλάδα το προϊόν που λέγεται προδοσία, ευδοκιμεί. Ευδοκιμεί και σκοπός δικός μας είναι, επειδή ξέρετε κάθε φορά τον ουρού της ιστορίας, το να αλλάξουν λίγοι ή αν θέλετε παίρνουν την πρωτοβουλία λίγοι για να αλλάξουν τον ουρού της ιστορίας και τελικά το κατορθώνουν αυτό. Διότι πράγματι το 2010 φαινόμασταν γραφικοί.
δεν καταλάβαινε κανείς τι κάναμε και τι λέγαμε. Τι το CDS, τι θα πει CDS, τι θα πει ασφάλιση του κινδύνου, τι θα πει TAF 3 ή TAF 10, τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Μάλλον είστε νυχτωμένοι. Εγώ θα σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι, πολύ μικρό, από την τότε μήνυση που καταθέσαμε, όταν η τότε κυβέρνηση, και δυστυχώς είναι ακόμα κυβέρνηση και σήμερα, έλεγε ότι δεν θα προσθέτουμε στο μηχανισμό στήριξη. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στις αγορές, γιατί υπάρχει ένα πιστόλι το οποίο το παίρνουμε το πιστόλι, και από ό,τι φάνηκε το γυρίζουμε στον κρόταφό μας. Λοιπόν, λέγαμε, στόχος των καταγγελωμένων δραστών, θα σας μιλήσω ποιοι είναι οι δράστες σε λίγο, ήταν η κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς, ο αφανισμός της ανάπτυξης, η συρρήγνωση του ΟΕΕ και της αγοραστικής δύναμης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η οικονομική εξαθλίωση του ελληνικού λαού, προκειμένου διατολής να εξαγοράσουν αντί πινακίου φακής τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, τις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πεταχθεί στις ενερχόμενες αγορές του Βαλκανίου και του Μεσογείου, τις κερδοφόρες ελληνικές τράπεζες και τον ορεικτό πλούτο της χώρας μας, εν όψει οριοθετήσεως της ΑΟΣ, εξασφαλίζοντας φθηνό εργατοπολιτικό δυναμικό για να τροφοδοτήσουν την ελληνική ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία όμως δεν θα ανήκει στους Έλληνες. Αυτά λέγαμε τότε. Και μας λέγαμε, μα τι λέτε. Σήμερα δεν πιστεύω να υπάρχει ένας Έλληνας που να μην συμφωνεί με το κομμάτι αυτό. Και σας ξαναλέω, το κομμάτι αυτό είναι ένα, μια απλή παράγραφος από τις 300 σελίδες αναλυτικών στοιχείων και εγγράφου αναφοράς που καταθέσαμε προφητικά τέλος Μαρτίου του 2010. Και είχαμε προβλέψει το μνημόνιο. Και τότε μας λέγανε, μα τι λέτε, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε στο μνημόνιο. Εδώ η κυβέρνησή μας λέει ότι έχουμε όπλα στα χέρια μας και ότι έχουμε και λεφτά. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα σας πω σε λίγο ποιοι έχουν λεφτά, γιατί έχουν ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον για τους αριθμούς που καίνε. Λοιπόν, καταθέσαμε τη μήνυση, δεν ακουστήκαμε καθόλου. Μετά από δύο μήνες, βέβαια, πήρε πρωτοβουλία η κυρία Παπανδρέου και το τέλος Μαΐου του 2010 ρώτησε για πρώτη φορά στη Βουλή η Βάσο Παπανδρέου τι σημαίνει με το ΤΑΦ 10, ΤΑΦ 3. Απλά σας θυμίζω ότι με το που βγήκε το Πασόκ κυβέρνηση την επόμενη μέρα ανατράπηκε το τραπεζικό σύστημα και αντί πωλήσεις των ομολόγων στην εταιρική νέα αγορά να κλείνονται μέσα σε 3 μέρες από την πώληση τους όπως υποχρεώνει ο νόμος, έκλεινε μετά από 9, 10, 12, 15 μέρες. Δίναμε μόνο περιθώριο να πουλάνε και να αγοράζουν κάποιοι κερδοσκόποι αέρα. Πότε σταμάτησε αυτό? Την ημερομηνία που καταθέσαμε τη μήνυση. Και δεν είναι τυχαίο. Την ημερομηνία που καταθέσαμε τη μήνυση σταμάτησε μαχαίρι το ΤΑΦ 3 σαν τα ΤΑΦ 10. Και από εκεί και στο εξής κάνουν πράγματι στα πλαίσια του νόμου τις όποιες πωλήσεις. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο? Καταρχήν να σας πω ότι εμείς κινηθήκαμε εναντίον όλων όσων μας οδήγησαν, θα μας οδηγούσαν γιατί τότε δεν υπήρχε μνημόνιο στην οικονομική εξαθλίωση. Όλους όσων παίξαν το παιχνίδι των κερδοσκόπων, όλους όσους είχαν συναντηθεί 3 μήνες πριν στο Κάραβερ και 1 χρόνο πιο πριν στη Νέα Υόρκη για να συμφωνήσουν πώς θα μπει η Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα. Όταν κάποιοι λέγανε γιατί ο Καραμανλής κάνει εκλογές, ο Καραμανλής οδηγήθηκε σε εκλογές, τον αναγκάσαν σε εκλογές. Του κόψαν τα πόδια, του λένε αν δεν φύγεις, δεν σε σκοτώνουμε απλά, γιατί τον Καραμανλή δεν τον ενδιαφέρει η φυσική εξόντωση. Σου κόβουμε τη χρηματοδότηση στη χώρα. Τέλος. Και φυσικά ήρθε ο προσυμφωνημένος, προαποφασισμένος άνθρωπος δυστυχώς των Αμερικανών, Παπανδρέου, να μας κυβερνήσει. Και συμφώνησε με τον Στροσκάν, με τον Τρισέ και με τον Γιούγκερ και αποδείχθηκε τα στοιχεία από πάνω στο Καμένος, ο οποίος ομολογώ και ειλικρινά το λέω, μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στην Β' Αθηνών. Με τον Πάνο δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση, αλλά μας ένωσε το κοινό καλό για την Ελλάδα λίγους μήνες πριν. Τα στοιχεία που προσκομίσαμε εμείς έγιναν αντικείμενο ερωτήσεων στον Παπακοσταντίνου. Το Μάιο του 2011. Ο Παπακοσταντίνου δεν απάντησε ποτέ. Διότι πρώτον δεν ήθελε να απαντήσει και δεύτερον δεν έπρεπε να απαντήσει. Και ακόμα σήμερα περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία της απαντήσεως. Και έχουμε 10 σελίδες ερωτημάτων που αφορούν τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και ακόμα περιμένουμε απάντηση. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος έχει ήδη για πρώτη φορά διατάξει δικαστική συνδρομή από την Αμερική και από τις Βρυξέλλες, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία
από την Επιτροπή της Γερουσίας που ασχολείται με τα ελληνικά CDS, όταν είχα πει στον Τέντε, τον εισαγγελέα Ρουπάγου, τι εισαγγελέα είναι δυνατόν να ασχολείται η Αμερική με το τι συμβαίνει με την κερδοσκοπία βάρος της Ελλάδος, να υπάρχει ειδική επιτροπή προϊσταμένης της κυρίας Μαλώνη της Γερουσιάστριας και να μην ασχολείται η Ελλάδα. Και μου απαντάει ο Τέντες, υπάρχει και ο πράγμα. Λέω, λυπάμαι πραγματικά, δεν το γνωρίζετε. Και λυπάμαι επίσης δεν γνωρίζετε ότι εδώ και δύο μήνες, κύριε Τέντε, το Γενάρη του 10, εξετάζει η κρατική υπηρεσία η ΕΕΠ συγκεκριμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια. Σας θυμίζω ότι ο Αμίσα Κάρτ, διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος του κερδοσκοπικού κεφαλαίου. Πώς το λέγανε, Γιάννη, το Μάριο. Το Μάριο είπε το εξής, το ρωτήσανε καλά. Δεν λυπάστε που πραγματικά κερδοσκοπώντας σβήνεται ένα ολόκληρο λαό. Και ο άνθρωπος απάντησε κοινικά, δεν είναι παράνομο λέει να κερδίζεις. Άλλωστε λέει δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι τον μη. Δεν λέω τη λέξη, αν και είναι κοινότητα. Άρα εμείς οι Έλληνες μας κάνανε να αισθανόμαστε ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Διότι για τον Μαλώνη είμαστε αυτό το πράγμα, για τον Παπαντρέου είμαστε διεφθαρμένοι. Είμαστε η χώρα των διεφθαρμένων που κυβερνάει και στον Παπαντρέου. Αλλά και αν πραγματικά αυτή η χώρα είναι διεφθαρμένη, για ποιο λόγο κύριε Παπαντρέου την κυβερνάτε, μήπως επειδή θέλετε να είστε ο ηγείτο των διεφθαρμένων, μήπως σας καλύπτει αυτή η λέξη, μήπως δεν ξέρω, ερώτηση ρητορική. Θα προχωρήσω όμως σε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλω να πιστεύω ότι θα βγουν αυτά προς τα έξω. Διότι δεν σας κρύβω ότι το ψάρι βρωμάει καταρχήν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχουμε δώσει έχουν γίνει αντικείμενο ευρεία δημοσιότητα στο εξωτερικό. Μας έχουν πάρει συνέντευξη από το CNN, από το Russia Today, από διάφορα blogs στο εξωτερικό, όχι όμως από την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Διότι η Goldman Sachs, η ίδια αξιολόγηση, η Moody's, η Poor and Rich κτλ. Έχουν εκπροσώπους στην Ελλάδα. Και έχουν εκπροσώπους στην Ελλάδα μεγαλοκαναλάκες. Δεν σας κρύψω ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Έχουν εκπροσώπους τον κύριο Πόπολα, τον κύριο Κυριακού κτλ. Μην περιμένετε όμως να ακουστεί η φωνή του Γιώργου του Νούλα και του Κυριακού του Ντόμπρα εδώ. Θα ακουστεί έξω. Και όταν πάρουμε χαμπάρι, τι γίνεται έξω, θα περάσει και από εδώ. Θα σας πω όμως κάποια πράγματα που θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω από βουλευτές που είναι στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, σας διαβάζω το άρθρο της Δανειακής Συμβάσεως στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 13. Ο διανελήτους καταβάλλει στο προσεμπροκειμένο σε κάλυψη των εταιρικών δαπανών σε καθένα από τους, δεσμευόμενους δανειστές αρχικά μη επιστρεπτέα επιβάρηση εξυπηρέτησης ίση με 50 μονάδες βάσης. Επιβάρηση εξυπηρέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Στα 110 δις έχουμε αρχικό κόστος προμήθειας για τη σύνταξη της, του μνημονίου 550 δις. 550 δις για τη σύνταξη του μνημονίου. Έτσι. 550 εκατομμύρια, ναι, για τη σύνταξη του μνημονίου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε και ένα άλλο κόλπο. Εδώ σε μια ερώτηση που είχε γίνει σχετικά από τον Κεφαλογιάννη, απαντάει ο κύριος Υφυπουργός των Οικονομικών. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι λέει και τα φύζα δράνειας. Τα φύζα δράνειας είναι 750 εκατομμύρια ευρώ. 750 ή 750 πόσο κάνουν, κάνουν πάνω από ένα 300 τόσο. Ένα δις 300 τόσο, μόνο το κόστος για τη σύνταξη του μνημονίου. Αν το υπολογίσετε στο δυναμικά με καμιά δεκαριά χρόνια περικοπή μισθών και συντάξεων για να μπορέσουμε να συντάξουμε το μνημόνιο. Αυτό είναι ένα από τους πολλούς αριθμούς που θα ακούσετε στην πορεία για να καταλάβετε τι σημαίνει Ελλάδα Πασόκ 2010-2011. Μάλιστα στην ερώτηση που κάνει ο Παλογιάννης, μου κάνει εντύπωση. Μην είχε απευθύνει σε όλους τους υπουργούς κυβερνήσεως. Κυρία Διαμαντοπούλου, έκανε την εξής προκλητική απάντηση. Είχε ρωτήσει και ο Παπαδημιάννης πόσο τελικά μας κόστησε αυτή η σύνταξη του μνημονίου. Ο κάθε υπουργός λέει δεν ξέρω, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα και απαντάει μόνο ο υπουργός Οικονομικών. Και η κυρία Διαμαντοπούλου απαντάει με ένα περίεργο, εγώ το χαρακτήριζα κατάπιστο. Έγραφο που λέει το εξής. Δεν απαντάνε σε ερωτήσεις οι οποίες βλάπτουν την κυβέρνηση και την Ελλάδα. Εάν η κυρία Διαμαντοπούλου βλάπτει η ερώτηση την Ελλάδα και το Πασόκ, τότε η απάντηση τι κάνει? Η απάντηση ότι δώσαμε 1.400.000.000 ευρώ για να συντάξει το μνημόνιο, τι κάνει? Και δεν λέω για τους άλλους φόρους δανειακής συμβάσεως, ότι αν αρχίσουμε λέει έστω και μια μέρα έχουμε πλάς δύο μονάδες επιτοκίου. Ότι έχουμε το δικαίωμα με βάση το άρθρο 14 της δανειακής συμβάσεως να εκχωρήσουν σε τρίτους
Όποιοι θέλουν είναι αυτοί, σε Τούρκους, Σκοπιανούς, στενιακές συμβάσεις, οι οποίες για πρώτη φορά, όπως λέει ο κεντρικός τραπεζίτης της Ιταλίας, είναι υπόθηκες. Η Ελλάδα, δεν το λέει ο Γιώργος Κουνούλας, ούτε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ούτε κάποιος άλλος. Το λέει ο κεντρικός τραπεζίτης της Ιταλίας, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει υποψήφιος πρόεδρος της Ιταλίας. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που βλέπουμε να γίνεται υπόθηκη εγγύηση δανειακών υποχρεώσεων κάποιας χώρας. Και αυτή την πρωτιά την έχει το Πασό. Την έχει η κυβέρνηση Ελλάδος. Θα σας πω κάποιους αριθμούς που για μένα θεωρώ ότι είναι συνταρακτικοί. Πέρα από το 1.300-1.300 το κόστος προμηθειών για τη συντέξη του μνημονίου, ακούστηκαν διάφορα νούμερα τα οποία είναι παλιδευμένα. Εξαιρέσει ένα που το έχω δει μόνο σε μια εφημερίδα, δεν το έχω τσεκάρει, οπότε είμαι με κάθε επιφύλαξη. Θα ξεκινήσω με αυτό το μη τσεκαρισμένο, το μεταφέρω όμως για χρήση και έλεγχο. Το ταξίδι του Παπανδρέου για να υπογράψει το μνημόνιο στην Αμερική μας τσίχησε για 2 μέρες 1.000.000 ευρώ. Απορώ για την έγκριση, παίρναμε στο βιβλίο τι υπέγραψε μέσα σε 2 μέρες, πού δεν έμεινε. 1.000.000 ευρώ μέσα σε 2 μέρες για να υπογράψει το μνημόνιο. 500.000 στα ΣΓΕ, και το λέω ιδιαίτερα σε ένα Δήμο, ο οποίος ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με τις σχέσεις στο States έχει θέμα σημαντικό. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολύ, ειδικά βουλευτές και υποψήφιοι βουλευτές, κυρίως όμως βουλευτές και πρώην υπουργοί, έπαιξαν λαθεμένα με το θεσμό του Στάζη. States, Στάζη στα γαλλικά και έτσι έχει επικρατήσει ο όρος. Σας θυμίζω ότι στα ελληνικά όρος λέγεται μαθητεία. Και ο μαθητής δεν μπορεί νομικά να γίνει ποτέ υπάλληλος. Ξεκάθαρα. Άλλη σχέση εξειδικευμένης εργασίας είναι η εργασιακή σχέση και άλλη μαθητεία. Όταν ήρθε και ο Σπάκερ, το πρώτο που φρόντισε να κάνει ήταν να αποδεσμεύσει από το δημόσιο τους στέιτζερς. Και συνέλθησε αμέσως στο γραφείο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, το οποίο το κόστος λειτουργίας του για 2 χρόνια ισοδυναμεί με 500.000 ημερομίσθια. Ακούστε τι λέω. 500.000 ημερομίσθια στα ΣΓΕΡ. Το κόστος λειτουργίας του γραφείου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Πάγκα. Αυτό είναι το στα ΣΓΕΡ. Και πιστεύω να μην ψηφίσει κανένα Πασόκ, γιατί το κρίμα στο λαιμό του. Λοιπόν, μετά, ο διευθυντής του Δαγκημένα, αυτό βγήκε και στην ελευθεροτυπία, βέβαια εγώ το είχα πει πιο πριν. Χαίρομαι από αυτά που λέω, βγαίνει τελικά σε κάποιες εφημερίδες. 680.000 ευρώ πληρώνουμε σήμερα το διευθυντή του Δαγκημένα. 680.000 ευρώ! Πιο πολλά λεφτά από ότι ο Ομπάμα! Δεν μπορεί να έχουμε δηλαδή έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ της Αμερικής. Ενώ σε κόστος. Για να μας διευθετεί τα θέματα του Αγριμένα δεν είναι υπερβολικό. Και ταυτόχρονα, ένα άλλο θέμα που είχε μαζί με τον κ. Κοντοδόγρα, 500 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ χρωστάει η Χόπτη. Δεν τους βάζουν μέσα όμως, η Χόπτη. Δεν τους βάζουν μέσα. Τον μικρομεσαίο που δεν έχει να πληρώσει 5.000 ευρώ και δεν βγαίνει. Τον βάζει μέσα από 1 Αυγούστου. Τον υπεύθυνο της Χόπτη που χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο δεν εισπράττει το ΦΠΑ, τους κοιτάνε κιόλας. Άλλο νούμερο εξοργιστικό. Πληρώνουμε το σύμβουλο του ΟΠΑ για το baseball. Γιατί παρέχει συμβουλές για το baseball, μια στάνταρ αμοιβή μηνιαίως και κάποια πόνους. Και επειδή η αμοιβή του πάρα πολύ χαμηλή, είναι μόνο 50.000 ευρώ το μήνα, του δίνουμε και πόνους για να μας δίνει στοιχεία για το bowling στον ΟΠΑΠ. Για το baseball στον ΟΠΑΠ, το πιστεύετε? Είναι αυτό που λέγαμε ότι υπάρχουν λεφτά. Το θέμα είναι ότι της Ελλάδος χαίρεται τα λεφτά, κύριε Παπανδρέου. Και είστε προκλητικός για αυτά που λέτε. 575 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευτυχώς τα γράφουν και εφημερίδες ειδικές του πλέον, που κάποτε όταν τα λέγαμε εμείς ήμασταν ακραίοι. Εμένα με χαρακτήρισαν κάποιοι αριστερό, γιατί είχα πει να γίνει αναδιάρθρωση κρέους. Αυτός είσαι αριστερός. Λες να γίνει αναδιάρθρωση κρέους. Εσύ με τον να είσαι πατριώτης πρέπει τα μέλα. Πρέπει να είσαι αριστερός, δεξιός αριστερός. Το να είσαι πατριώτης έχει τα μέλα. Το να λες την αλήθεια είναι κακό. Είσαι γραφικός. Αν δικαιώνεσαι έτσι όπως και πούν. 575 δισεκατομμύρια ευρώ το βήμα. Δις εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, δις εκατομμύρια ευρώ. Μας χρωστάει η Αμερική. Ποιος το λέει? Ο κύριος Τελπλά, σύμβουλος Σαρκοζή. 5 του
75 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς όχι μόνο αυτό, γράψαμε στην Ανιακή Σύμβαση ότι όχι μόνο θα τους δώσουμε χωρίς φορολόγηση, προσέξτε, άλλοι από διαβάτη. Τα λεφτά που τους δίνουμε δεν υπόκειται σε καμία μορφή παρακράτηση. Και αν υπάρξει παρακράτηση, τους τη δίνουμε παραπάνω. Κομμάτι της Ανιακής Συμβάσεως. Απίστευτο. Όχι μόνο επομένως τους δίνουμε χρήματα, αλλά παρετούμαστε ρητός. Το λέει το Ιδανιακή Σύμβαση. Παρετούμαστε ρητός από οποιασδήποτε μορφής ένσταση ή συμψηφισμό από οφειλόμενα, γιατί το ξέρουμε ότι μας χρωστάνε, από οφειλόμενα από τους δανειστές μας σε εμάς. Να σου πω και κάτι άλλο που δεν έχει ακούσει κανένας. Δεν έχει πει μάλλον κανένας, δεν έχω ακούσει. Και διαψεύστε. Η Γερμανία, επειδή είναι μεγάλοι απαταιώνες, όχι ο λαός, οι κυβερνώντες, πολύ μεγάλοι απαταιώνες, είναι η μόνη χώρα που δεν έχει κουράσει την Ιδανιακή Σύμβαση. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης, της Ευρωζώνης, έχουν υπογράψει. Η Γερμανία δεν έχει υπογράψει ίδια. Έχει βάλει έναν φορέα, δεν ξέρω αν είναι κρατική του τράπεζα, ομολόγω δεν ξέρω γερμανικά, που λέγεται KFY, μάλλον KFW, είναι KFW. Είναι η κρατική του τράπεζα. Για λόγους ευνοήτους. Για να μην μπορούμε να στραφούμε αποφάσεις του στυλ της τόμου, με αποφάσεις του στυλ του Λεγκλά, να συμψηφίσουμε αυτά που μας σωστάνε. Και εμείς, αντί να πούμε κάτσε εδώ ρε φίλε, τι μου λες τώρα. Συμφωνήσαμε και υπογράψαμε ότι η Γερμανία, εξαιρέσει των υπολείπων χωρών, δεν θα υπογράψει η ίδια, αλλά θα υπογράψει μέσω της συγκεκριμένης τράπεζάς της. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πολύ υπόβαθρο στη συμφωνία αυτή. Όπως φυσικά υπάρχει και υπόβαθρο για το ποιος τελικά σήμερα κυβερνάει, ποιος είναι υπεύθυνος για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Ο κ. Στοδούλου, τον οποίο το ανέφερε πιο πριν ο Κυριάκος Οδόπρας, σας θυμίζω ότι είναι μπλεγμένος στο σκάνδαλο της αλλίωσης πλαστογραφίας. Ο αλλίωσης είναι λίγο έτσι σύκ, πώς το λέμε, της πλαστογραφίας του Δημόσιου Ελληνικού Χρέους Επισημίτη, με τον περίφημο τίτλος, όπου χρέωσε παρανόμως, φούσκωσε, πέρασε παρανόμως κομμάτι του Δημόσιου Χρέους στην Εθνική Τράπεζα έναντι αθράς αμοιβής. Τη Goldman Sachs, όταν δεν έχουν την Goldman Sachs. Τον άνθρωπο αυτό τον κατηγορούν στην Κομισιόν, έχουν ζητήσει στοιχεία και τον έχει πάει στα δικαστήρια και ο Bloomberg με αγωγή να δίνει του Τρισέλου Σιμίρη και τον Χριστοδούλου. Και εμείς σήμερα τον βάλαμε να φυλάει τα πρόβατα ο λύκος. Τον έχουμε βάλει να διαχειρίζει το δημόσιο χρέος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι στενός το δεξιχέρι της Goldman Sachs για τα θέματα αυτά. Να πω και κάτι άλλο που επίσης δεν πήγε στη δημοσιότητα. Είχε έρθει πριν από 4 μήνες, τον Απρίλιο. Το Μάιο, μάλλον, του 2011, εν ώψη νέου μεσοπροθέσμου, η Goldman Sachs και ο Σόρος. Και τον εδέχθη επίσημα ο πρωθυπουργός της χώρας στα γραφεία. Πέρα από το γεγονός ότι είναι κατάπτυστο να δέχεται τον Σόρος στο γραφείο του, για ποιο λόγο, σας θυμίζω για όσους δεν ξέρετε, εγώ ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί τους δικηγόρους των Σκοπίων και, για να μας πάνε στην κάγη και να πολεμάνε το όνομα Μακεδονία. Τον ελέγχθη με ανοιχτές αγκάλες, ίσως να του είπε και συγχαρητήρια που χρηματοδοτεί στους Σκοπιανούς για να πηγαίνει την Ελλάδα αντίον και το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά δεν μας είπαν ποτέ την ταπακέρα. Ποιο ήταν το αντικείμενο της κουβέντας που είχαν. Εγώ να σας πω ποιο ήταν, φταίω, δεν κάνω πρόβλημα. Δεν συζητάνε για τίποτα άλλο παρά μόνο για την προμήθεια που θα πάρει από τις νέες δανειακές συμβάσεις. Τα φωνάζει πλέον και ο Καμένος, γιατί πήρε τα στοιχεία μας. Έχουμε μαζέψει και άλλα στοιχεία. Θα περιμένετε πολύ θερμό χειμώνα. Έχουμε αποκαλυπτικά στοιχεία. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε στοιχεία ακόμα και από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Και αν πάθουμε κάτι, Κυριάκο, το λέω δημοσίως, ότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο για αυτό λόγο θα έχουμε πάθει κάτι. Τουλάχιστον θα έχουμε δώσει αυτό που πρέπει να δώσουμε για την πατρίδα μας. Γιατί είναι σημαντικό. Και δεν φοβόμαστε κανέναν. Γιατί μάλλον πώς θα μας θέλουμε. Θα θυμίσω επίσης για κάποια νούμερα, τα οποία έχουν σχέση και με την καθημερινότητά μας. Το παιχνίδι με τους μετανάστες εκεί στο Πολυτεχνείο, θα το δω πώς λέγονταν. Μπράβο. Λοιπόν, μας είχε ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο ευρώ και τη δώσαμε στον αγαπητό φίλο που φιλοξένησε εκεί πέρα το μετανάστες. Του δώσαμε ένα εκατομμύριο. Να σου πω ένα μυστικό, από ό,τι μου έχουν πει και έχω στοιχεία γι' αυτό. Κάπου ο άνθρωπος πρόσθεγε στο δημόσιο και έπρεπε να βρει τρόπο να το ισοψηφίσει. Μαζέψαμε τους μετανάστες, έγινε και ο σχετικός δώρος, μαζέστηκαν για πρώτη φορά μαζεμένοι 4 υπουργοί, όχι για να δω τους ανέργους που έχουν φτάσει 20%.
οι άνθρωποι, οι μετανάστες. Γιατί εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές έχω κατηγορηθεί ότι είμαι πολύ υπέρ των μεταναστών. Των νομίμων, ναι, είμαι πολύ υπέρ. Έτσι. Αλλά από την άλλη είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό για κάποιον άλλο ο οποίος δεν έχει σήμερα να φάει, ο οποίος δεν έχει ούτε καν 300 ευρώ, να μην δει τον χρόνο κάποιος υπουργός να συνεδριάσει γι' αυτόν, πόσο μάλλον 4 υπουργοί, και να βρίσκουν τον χρόνο να συνεδριάσουν για το τι θα γίνει με την πατρία. Είναι πρόκληση. Πραγματικά είναι πρόκληση. Κι όμως βρήκαμε και τα λεφτά και τον χρόνο και τους τακτοποίησαμε κι αυτούς. Δεν θα πω για τον Υπουργό της Ανάπτυξης που ακόμα ερώτηση που έχει γίνει σχετική στην Βουλή περιμένει απάντηση. Πού πάνε τα λεφτά του Συμβούλου Διαχείρισης, έχει πάρει κάποια χρήματα 105.000 χωρίς κάποιο έργο, μηδενικό έργο. Και φυσικά σας θυμίζω ότι η εταιρεία που συμβουλεύει τον κύριο Παπανδρέου για τις αποκρατικοποιήσεις έχει κεφάλαιο, το απίστευτο κεφάλαιο της Ιγείας Λύρας. Απίστευτο κεφάλαιο. Εγγύηση ότι αν κάτι πάει εμάς, καταβάλει το κεφάλαιό της και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λοιπόν, θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα μας κυβερνάνε. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Όχι γιατί είναι ο καιρός ο Μήλας, όχι γιατί είμαστε όλοι εμείς, διότι έχει καιρό γυρίσματα. Έχει καιρό γυρίσματα και αν δεν τους πάνε στα δικαστήρια η νέα κυβέρνηση, που πιστεύω ότι μέσα στο 2010 θα έχουμε νέα κυβέρνηση, θα τους πάει ο Έλληνας πολίτης. Και πιστεύω ότι είναι κάτω περιμένως ότι μέσα στο 2011 θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ ασχέτως ποιοι είναι εδώ μέσα, εγώ βρίσκομαι και θα βρίσκομαι στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω είναι πατριωτικό κόμμα, υπάρχουν όμως και αλλού πατριώτες. Και καλό όλους τους πατριώτες, σε όποιο χώρο και να είναι, να έρθουν να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή. Είναι κυβέρνηση σημειοδοτών, δεν είναι κυβέρνηση Ελλήνων. Ξεκάθαρα! Θα σας πω και κάτι άλλο σημειολογικό. Για όσοι δεν το ξέρουν, και το έχω πει πολλές φορές, θέλω να το πω άλλη μία. Το 1936 είναι τα νομικά επιχειρήματα που λέμε ότι δεν υπάρχουν. Το 1936 υπήρξε ένα ανάλογο πρόβλημα χρεοκοπίας της Ελλάδος. Τότε μας είχαν δανείσει βέλγικες τράπεζες. Μας είχαν καλέσει να καταβάλουν τα χρήματα και διαφορετικά θα μας οδηγήσουν σε χρεοκοπία. Βγήκε ένα χαρτί από τον τότε κυβερνήτη της Ελλάδος. Δεν κρίνω τη δημοκρατικότητά του. Μπορεί να μην είναι δημοκράτης, μπορεί να μην είναι αποκαλύπτωση όσον αφορά τη λειτουργία. Αποδείχθηκε όμως τουλάχιστον ήταν Έλληνας. Και είπε ότι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, διότι καθημάς, έτσι για μας, της ευημερίας των αριθμών, προτάσσεται η ευημερία των πολιτών. Και τους έκανα καπλή, δεν σας πληρώνω. Μας οδήγησαν στην τότε κοινωνία των εθνών, δεν είχε γίνει ακόμα ο ΙΟΕ, είναι δημιούργημα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, και τότε βγήκε μια εκπληκτική απόφαση 1938, την οποία επικαλέστηκαν μετά οι Αργεντίνοι για να βγουν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έλεγε ότι πράγματι δικαίως η Ελλάδα δεν πλήρωσε τους δανειστές της, διότι πρέπει ο ρόλος των κρατών δεν είναι φοροσυλλέκτες. Έτσι. Είναι η ευημερία των πολιτών. Αν μέσω της διαχείρισης δεν μπορείς να εξασφαλίσεις την ευημερία των πολιτών, δεν υπάρχει λόγος υπάρξει κράτους, ξεκάθαρα, ούτε διοικητών, ούτε πολιτικών. Να πας να σπίτι στην πολιτική αν δεν μπορούν να διασφαλίσουν κάτι τέτοιο. Αν αφήσουμε τους τεχνοκράτες και με βάση με απλά μαθηματικά μας κυβερνήσουν, τότε δεν υπάρχει λόγος να πάμε πολιτική, να πάμε απόψεις, να υπάρχει μια ντροπιά. Τα βάζουμε όλα μέσα από το κομπιούτερ όλα και τελειώνει η ιστορία. Και θυμίζω κάτι άλλο. Η Αμερική δικαιολογούσε να χρεοκοπήσει. Υπάρχει κρίση δανεισμού. Όχι βέβαια. Το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, αγαπητοί φίλοι, το κάνει κρίση δανεισμού. Διότι η Ελλάδα το 2009 είχε δημόσιο χρέος 110 επί του ΟΑΕΠ. Η Ιαπωνία 200 επί του ΟΑΕΠ. Η Ιρλανδία 160, η Αμερική 150, όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, εξαιρέσεις Λουξεμβούργου και Κύπρου, είχαν πολύ περισσότερο από την Ελλάδα. Πρόβλημα δημόσιου χρέους. Η δε Ελλάδα είναι από τις καλύτερες αναλογικά χώρες στον κόσμο σε πρόβλημα ιδιωτικού δανεισμού. Προσέξτε, το ιδιωτικό δανεισμό, το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Γιατί οδηγηθήκαμε στην κρίση χρέους, απαντήστε με. Στην κρίση δανεισμού, διότι απλά ήταν όλα όπως είπε ο Κυριάκος. Προσυμφωνημένα. Να δοθούν οι προμήθειες, να δοθούν τα χρήματα και να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Θέλω να καλέσω όλους όσους εδώ πέρα. Κάποιοι από τους οποίους και συγκινούμε ήμασταν μαζί στο Σύνταγμα. Κάποιοι ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι δεν ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πατριώτες, βαθιά πατριώτες. Και μάλιστα υπάρχουν άτομα εδώ πέρα που έχουν έρθει μαζί μου να κάνουν μίληση γιατί τους χτυπήσαν χωρίς λόγο και θεώρησα προκλητικό αυτό που είπε την άλλη μέρα ο Παπουτσής. Ότι δεν πετούσαν οι
δακρυγόνα οι αστυνομικοί. Ήταν καπνογόνα λίγο διαδηλωτών. Το απίστευτο. Και εμείς μετρήσαμε εκείνη τη μέρα μέσα σε 5 λεπτά τουλάχιστον 10. Σε 5 λεπτά τουλάχιστον 10 δακρυγόνα. Καταγγείλαμε την διαδικασία αυτή μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και προς τιμή του Γιώργου που πήγαμε χέρι-χέρι, το πήρα τηλέφωνο και πήγαμε χέρι-χέρι, ενημερώσαμε τον Τέντε και καταθέσαμε μήνυση. Μήνυση η οποία δίνει πάρα πολλά στοιχεία για το πώς το Πασόκ βλέπει τη λέξη δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία τους έχουν βάσει πολλά στοιχεία και στο Facebook και αλλού για το πώς βλέπει το Πασόκ τη δημοκρατία. Θέλω να σας καλέσω να είσαστε ενεργόσιμοι. Δεν θα σας κουράσω με πολλά πολλά νούμερα που έχω, με πολλά πολλά στοιχεία που έχω. Θέλω απλά όλοι μαζί να προσπαθήσετε να μεταφέρετε κουβέντα-κουβέντα, άνθρωπος-άνθρωπο, όλα τα στοιχεία αυτά που σας είπα σήμερα και άλλα πολλά που θα βγάλω στην πορεία. Θέλω μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί και ακόμα ασχολούνται με την πολιτική, μέχρι δεν είναι κακό να ασχολούνται με την πολιτική, να έρθουν να γίνουν προστάριδες. Είναι υποχρεωμένοι να γίνουν προστάριδες, διότι υπάρχουν και καθαροί στην πολιτική. Και αυτή την καραμέλα που λένε, ξέρετε όλοι, είναι οι ίδιοι, το λένε εκείνοι οι οποίοι είναι υπέρ της εκάστοτε μειοψηφίας που κυβερνάει. Διότι το να απέχεις από τη δημοκρατία, θυμίζω τα λόγια του Περικλή, όσοι δεν συμμετέχουν στη δημοκρατία είναι άχρηστοι. Έτσι. Άρα σας ζητάω τη συμμετοχή σας και να επιλέξετε τους καλύτερους. Όχι με κριτήρια το πόσο προβάλλουν τον Γιώργο τον Ούλα στην τηλεόραση. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Αλλά με το τι παράγει ως πολιτικός. Έτσι, γιατί οι πολιτικοί πρέπει να είναι παρόντες και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τους αγώνες και το Σύνταγμα και παντού. Διότι αν είναι παρόντες μόνο στο να παίζουν γκολφ ή μπάσκετ ή να τους βλέπετε στις τηλεοράσεις να κάνουν δημόσιες σχέσεις ή να σας θυμούνται παραμονή των εκλογών, τότε λοιπόν σας θυμίζω ότι είμαστε άξιοι των επιλογών μας. Και το κοινοβούλιο που έχετε επιλέξει είναι άξιο των επιλογών που έχετε κάνει εσείς. Και θέλω ανθρώπους νέους όχι στην ηλικία, γιατί ο μόνος που φωνάζει δεν είναι ηλικιακά ρατσιστής. Θέλω νέους στο μυαλό, στις πρακτικές, στις επιλογές. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που όχι μόνο έχουν συμβαστεί με το σύστημα, αποτελούν κομμάτι του συστήματος. Και αυτούς πλέον δεν τους θέλουμε. Τους θέλουμε στην άκρη. Πραγματικά. Και πρέπει να τους επιλέξετε εσείς να τους κάνετε στην άκρη. Διότι ειδικά στη Β' Αθηνών, σας θυμίζω ότι στη Β' Αθηνών όπου τους εκλέξετε, γίνονται αυτομάτως υπουργοί. Τελευταία φορά που είχαν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, είχαν βγει 17 βουλευτές. Οι 15 γίνανε υπουργοί. Δεν είχαν προσωπικές σχέσεις με τον Καραμαλή παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιποι. Απλά ήταν στη Β' Αθηνών, στο 1 τρίτο της Ελλάδας ολόκληρης, βουλευτές. Άρα υποχρεωτικά ο κάθε Καραμαλής, αύριο Σαμαράς, είναι εδώ πέρα να κάνει βουλευτές καταρχήν στη Β' Αθηνών. Άρα εσείς επιλέγετε τους υπουργούς. Και αν έχετε επιλέξει λάθος υπουργούς, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, αλλάξτε το. Αλλάξτε το και βάλτε μπροστά τα κριτήρια που πρέπει να κάνετε, να μην ξαναδώσουμε εκεί που φτάσαμε. Γιατί υπάρχουν ευθύνες και στην Δημοκρατία. Το λέω ξεκάθαρα. Σημαντικές ευθύνες στην Δημοκρατία. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν θα πούμε μόνο ότι προσέξαμε τα δικά μας παιδιά ή τα δικά τους παιδιά κτλ. Αυτό είναι πραγματικά ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε. Ζητάω όμως ίση δυνατότητα στην ευκαιρία. Δεν μπορώ να πω ότι έγιναν εκλογές ένα μήνα τις εκλογές πριν από τις εκλογές εθνικές το 9 στην ΕΡΤ. Είχε προσλάβει ο Ρουσόπουλος 1.500 δημοσιογράφους και άλλο προσωπικό στην ΕΡΤ. Και όταν έγινε η Κρυσίνα Μαρία πήρε 4,5 από τους παλιούς, από τους δεν έφυγε ούτε ένα να ψηφίσει την Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι πρώτον μια δημοκρατία δεν είχε πρόσβαση στην εξουσία, άλλοι είχαν πρόσβαση στην εξουσία, που είναι παντός και εγώ και σήμερα πάλι παρόντες είμαι, και κάποιοι από τους υπουργούς ήταν ανίκανοι. Ξεκάθαρα. Μην κρυβόμαστε, ήταν ανίκανοι. Επιλέξτε όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, τους ικανούς. Από όλα τα κόμματα. Διότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν πατριώτες. Υπάρχουν πατριώτες, αναδείξτε τους. Βγάλετε στην άκρη τα οικονομικά συστήματα, τους καναλάρχες, δείτε και μικρότερα κανάλια, διότι ακόμα αυτά δεν έχουν εξαρτήσεις. Αν δείτε ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ στα χρωματικότητα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτοί αρχίζουν και εξαρτώνται. Δείτε και τα μικρά κανάλια που δεν έχουν εξαρτήσεις και ακούστε, ανοίξτε τα αυτιά σας και το λόγο σας. Να ακούμε και τις απόψεις σας, οι οποίες πρέπει να είναι επικριτικές μεν, αλλά και με προτάσεις. Και να ακούμε τις απόψεις σας μέσα στην τριετία πριν τις εκλογές, όχι παραμονή των εκλογών. Έτσι. Και κάτι άλλο, τελευταίο και κλείνω. Θέλω επιτέλους να σταματήσουν πελατειακές σχέσεις. Αυτό που ο Πάγκαλος, ότι μαζί τα φάγαμε, είναι μια επίφαση. Κατ' επίφαση αλήθεια, κατ' επίφαση. Και γιατί είναι κατ' επίφαση. Κύριε Πάγκαλε, θα ήταν αλήθεια εάν εσείς δεν δίνατε ψίχουλα σε κάποιον και δεν διαπραγματεύεστε το δικαίωμα στην εργασία, γιατί διαπραγματεύεστε το δικαίωμα στην εργασία, το οποίο είναι αναφέρετο
αδιαπραγμάτευτο, δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής. Άρα δίνετε το δικαίωμα της συνεργασίας, το συναλλάσσετε, το κάνετε αντικείμενο συναλλαγής, για να πάρετε τις προμήθειες από τις Siemens, τα εκατομμύρια εκατομμυρίων, και να πείτε μετά μαζί τα πάγαμε. Δεν είναι έτσι, κύριε Παγκαλή. Αφήστε στην άκρη το δικαίωμα στην εργασία, δώστε δικαίωμα να έχουν πρόβαση όλη στην εργασία, ανεξαρτήτως πολιτικών επιλογών, και μετά, αν τα φάμε μαζί, φωνάξτε με και εμένα, κύριε Παγκαλή. Το ξεκάθαρο. Άρα, να ξεκαθαρίσει το νέο πολιτικό σύστημα, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Πολιτικό σύστημα δεν κάθεται να αλλάξουμε. Κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ άλλου συστήματος. Έτσι. Και είπα και κάτι, εγώ όταν ήμουν στις Βρυξέλλες, είχε κάνει διαδικασίες πειθαρχιακά. Είχε πει ένας πολύ μεγάλος καθηγητής, Γιάννη Καρτσού. Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα στον κόσμο. Απλά δεν έχει γίνει άλλο καλύτερο. Τι να κάνουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλάξτε το πολιτικό προσωπικό και αλλάξτε τις δομές. Πρόσβαση στην εργασία όλοι. Όχι επειδή γνωστό το Γιώργο τον Μιλά ή το Χίλιο Ξύδωνο Μέγα, επειδή το δικαιούνται. Συνδέστε τα πανεπιστήμια με τους χώρους εργασίας. Υποχρεωτικά, με κίνητρα, με φοροαπαλλαγές. Έτσι μόνο θα σταματήσει πραγματικά να γίνεται ρουσβέτη. Κακός νόμος ρουσβέτη. Δεν μπορώ εγώ να απαιτήσω όπως ένα να με ψηφίσει επειδή θα σου δώσω δουλειά. Η δουλειά είναι υποχρέωσή σου και υποχρέωσή σου να σε βοηθήσω. Όχι να ψηφίσεις. Επειδή πιστεύω στο δικαίωμα της δουλειάς. Ξεκάθαρα. Μην δίνετε το δικαίωμα σε οποιοδήποτε να σας επηρεάσει. Απεξαρτηθείτε από κάθε μορφή πολιτική συναλλαγή. Από εσάς εξαρτάται αυτό το πράγμα. Κλείνω λέγοντας το εξής. Για μια φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Σας θυμίζω όμως το 1815 στο συνέδριο της Βιέννης είχε επιβεβαιωθεί το status quo ότι δεν αλλάξει τίποτα. Μετά από 5-6 χρόνια ξεκίνησε η Εθνική Επανάσταση, ξεκίνησε η Επανάσταση στο Βέλγιο, ξεκίνησαν οι άλλες επαναστάσεις και διαλύθηκαν όλα. Επειδή τώρα δεν βρισκόμαστε στο 1921, βρισκόμαστε στην εποχή του ίντερνετ, βρισκόμαστε στην εποχή που χρησιμοποιούμε το σύστημα που μας διοικεί για να το προσβάλλουμε. Τι εννοώ? Όπως πολύ σωστά παρατηρήσε ο κ. Ζωτόπρας, η κινητοποίηση που γίνεται σήμερα γίνεται μέσα από το σύστημα. Το Facebook ανήκει στην πόλη μας άκρη. Έχει γίνει όμως όπλο εναντίον της. Το χρησιμοποιούμε. Θα γίνουμε μέρος του συστήματος για να το ρίξουμε. Γιατί δεν θέλουμε σύστημα. Θέλουμε πατρίδα. Θέλουμε Ελλάδα. Θέλουμε για καλούς πολιτικούς. Να σε καλά. Ήταν όλα λοιπόν προσυμφωνημένα. Το προϊόν λοιπόν που λέγεται πρωτοσία στη χώρα μας υποκινεί. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή, όσο και τραυματική διαπίστωση, δύσκολη να γίνει παραδεκτή ακόμα και στο πλαίσιο της πιο σκληρής εθνικής ενδοσκόπησης. Και όμως τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι στη σημερινή Ελλάδα τα έχουν πρόδοτες. Μια Ελλάδα λοιπόν που αν συνεχίσουμε έτσι και εν ώψη πολύ προκλητικών προσημειώσεων από την Τρόικα εις βάρος του εθνικού μας πλούτου το ερχόμενο φθινόπωρο, σε λίγο δεν θα μας ανοίγει. Και ενδοσκοπώντας λοιπόν, όπως είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, και ο Γιώργος Νούλος και ο Σιάκρος Τρόμπας, σβήνουν ένα λαό στο όνομα της ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου, στο όνομα του νεοφιλελευθερισμού, στο όνομα της αλληλεξάρτησης, στο πλαίσιο των ευρωατλαντικών θεσμών. Σε μια εποχή που κλιμακώνεται η επίθεση σε αυτά που το σύστημα αποφάσισε ξαφνικά να εμφανίσει ως κατακλυστικά προνόμια της μεσαίας τάξης, πολλοί με ρωτούν, και τώρα η απάντηση δική μου είναι εξεγερθείτε. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνετε. Ας μην φοβάται λοιπόν η πράσινη εθνομηδενιστική ηγεσία τη βία, αλλά την περιφρόνησή μας. Την περιφρόνησή μας, την οποία θα τη βρίσκουν μπροστά τους κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Από τη στιγμή που θα περνάνε την πόρτα τους, θα διαβαίνουν στην κοινωνία. Είχαμε πει, συζητώντας με τον Γιώργο, για τη λογική αυτής της εκδήλωσης, ότι πρέπει να τους δοθεί ο λόγος. Εδώ λοιπόν έχετε δύο ομιλητές, ακούσατε πάρα πολλά πράγματα. Το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας για να υποβάλλετε ερωτήματα και για να πείτε τη γνώμη σας για αυτά που ακούσατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν είστε καλώς ήρθατε, αρθείτε από εδώ όμως. Άρα λοιπόν αυτή η 300 και πάνω και
Δεν είναι ένα συμβόλαιο δανεισμού
Και που το λέω τη μόνη του, που κόσμο δεν γνωρίζει. Να το λέμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ένα συμβόλαιο δανεισμού, στο οποίο εμείς νομίζουμε. Και το δεύτερο, εγώ σαν Έλληνας πολίτης και Έλληνας φορολογούμενος, γιατί φορολογούμε και στην Αμερική, έχω ένα συμφέρον να μιλήσω και εγώ και όλοι εμείς, την Goldman Sachs, την Siemens και το υποβρύχιο εδώ, για να πάρω αυτά τα οποία δώσατε μίζες στους αγνώστους από μένα. Νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό και μαζευτούμε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, θα υπερισχύσει αυτό που λέει σοφά ο λαός μας. Φωνή λαού, οργή Θεού. Πάρα πολύ καλές. Να πω το εξής. Καταρχήν το μνημόνιο είναι πράγματι μνημόνιο. Κενό. Γι' αυτό και πέρασε από την Βουλή. Το μνημόνιο ήταν μια γενική σύμβαση γενικών αγών. Έτσι. Και πέρασε από την Βουλή όπως πέρασε. Με όχι να πετούμε την πλειοψηφία. Αλλά εκείνο το οποίο δεν πέρασε από την Βουλή ήταν μια γενική σύμβαση. Οι υποχρεώσεις δόθηκαν από την γενική σύμβαση. Το μνημόνιο ήταν πολύ γενικό. Οι όροι, το ξεπούλημα έγινε με την γενική σύμβαση. Και με την οποία καθίσταται υπερπρωθυπουργός. Ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Προσέξτε, υπερπρωθυπουργός, αυτός αποφασίζει μόνο μερός, ο εκάστοτε υπουργός οικονομικών. Άρα τότε ο Παπαγουστάκης και σήμερα ο Βεντζέλος αποφασίζουν μόνο μερός για την υποθήκευση της χώρας. Χωρίς να ρωτώ κανέναν. Όταν το λέω κανέναν, το εννοώ αυτό. Δεν μιλάμε για βουλή, δεν μιλάμε για υπουργικό συμβούλιο. Δεν ρωτάνε κανένα. Ξεκάθαρα. Άρα υπάρχει ιδανειακή σύμβαση. Η αίτηση που έγινε αποτελεί κομμάτι. Η αίτηση που έγινε της Ελλάδας προς τον και μια σειρά πρωτοκόλλων, 7 στη μια περίπτωση και 5 στην άλλη, πρωτόκολλα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν έχω πρόσβαση. Μακάρι να έχουν οι Έλληνες βουλευτές πρόσβαση να τα διαβάσουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί τα ψηλά γράμματα κάνουν την αλλαγή. Εγώ από αυτά που διάβασα δεν τι έχω κάνει. Πράγματα απίστευτα. Φανταστείτε τι άλλο κρύβεται πίσω από τα πρωτόκολλα. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεν την παρατήρηση. Εγώ όταν έκανα τη μήνυση του Κυριάκου, προβλέποντας αυτά που θα συμβούν, και δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί, κινηθήκαμε με την ιδιότητά μας ως Έλληνες πολίτες. Και εγώ ως δικηγόρος και φορολόγος. Εγώ ως Έλληνος δικηγόρος και ο Κυριάκος ως οικονομολόγος ασφαλιστής. Αυτή την ιδιότητά μας χρησιμοποίησαμε. Βεβαίως και ενέργως, μάλιστα δεν σας κρύβω ότι εισηγούμε να κινηθούμε σε μια σειρά ενεργειών, όπως να μην λειτουργήσει ποτέ αυτή η περίφημη. Στο περίφημο Ταμείο, Επιτροπή, όπως την έχουμε ονομάσει μας εδώ, που αφορά τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτά τα στελέχη, υπάρχουν κάποια 4-5 φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αποκρατικοποιήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα θα πρέπει να τεθούν εδώ στους κατηγορούμενους. Θα πρέπει με κινήσεις νομικές να τους ειδοποιήσουμε και αν συνεχίσουν να τους προειδοποιήσουμε και να τους μιλήσουμε. Διότι αυτοί δεν έχουν ασυλία. Προσέξτε, αυτοί δεν έχουν ασυλία. Και δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν πίσω από την ασυλία. Ενώ ο βουλευτής, ο υπουργός, θα έρθει η κρίση του, θυμηθείτε την ώρα που σας το λέω και τη μέρα που σας το λέω, θα έρθει η κρίση, απλά θα αρχίσει. Και επειδή πρέπει κάποιοι να πάνε φυλακή, ας κρίνει και στους που είναι πιο εύκολο να πάνε. Τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο. Και εδώ θα πάρουμε λίγο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν μπορούν να θυμαστηρίζουν τον Μαντέλη, τον Τζοχαζόπουλο, τον Τζουκάτο. Μετά την πάροδο δεκαετίας, μετά την πάροδο δεκαετίας από τότε που κάνατε σκάφη. Δεν τα ξέρατε. Ξέρετε γιατί τα βγάζω. Διότι όταν ήταν στην εξουσία, ασκούσαν οι δημοσιογράφοι. Όταν πλέον δεν μασάνε, του βγάζουν. Έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει υποσχεθεί να δουλευτεί από το όνομά του, όταν μεταδώσει το όνομά του. Να μου δώσει αναλυτικά το ποιοι δημοσιογράφοι τα παίρνουν από τη σύνδεση. Είναι 88 όνομα. Να το κάνουμε στον αέρα. Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν. Και οι πιο πολλοί όμως από ό,τι ξέρω, δεν σα του λέω ποιοι είναι. Αλλά ξέρω ότι θα σου πω όταν δω το παντί. Οι πιο γνωστοί σήμερα είναι μεγαλοδημοσιογράφοι σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Και κατά τα άλλα κάνουν ενημερώνουν τον κόσμο. Ενημερώνουν τον κόσμο και λένε για τα 500 ευρώ. Μην είσαι ο μεγάλο να κάνουμε. Ελάτε να βγει, ελάτε. Ελάτε να βγει, να μιλήσουμε. Να λίγο σύντομα. Πολύ σύντομα. Καταρχήν δεν ήθελα να ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε. Εγώ και την εντύπωση που ακολουθούσα είναι ότι η χώρα μας είναι μια ανοχηρωτή πόλη. Ότι όποιος θέλει μπαίνει και έγινε, νομοθετεί όπως θέλει, υπογράφει ό,τι θέλει,
άριστο το πολίτευμα, παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη, κυρία μου, τώρα θα δίνω μια ερώτηση στον κύριο Δούμα. Αν έχετε την καλοσύνη. Άρεσε το πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και έχει δημιουργήσει πολύ διάθεση εξουσιών. Έχει μείνει η δικαστική, η οποία έχει την αστατελειά της, η νομοθετική, έχει υποταχθεί πλήρως στην εκτελεστική, η Βουλή των Ελλήνων. Αναγκαστικά, όπως είναι το σύστημα, είναι υποτιταγμένη να μην εκπροσωπεί όπως έγραφε προσφυγός και ένα προσφυγός, ακριβώς και ένας δημοσιογράφος, ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνος και όχι τους πολίτες, και επομένως πρέπει να παίρνει κατεύθυνση μέσα από τη Βουλή του τι θα ψηφίζει. Και κύριε Δούλα, εγώ πράγματι θα ήθελα να διαλέξω αυτούς που είναι άξιοι. Αλλά στη Β' Αθηνών, εγώ και αυτός που είναι κάτοικος της Βουλιαγμένης, αυτός που είναι στο Εχάλαιο και στην Ινιούπολη, πώς θα γνωρίσουμε τον Ούλα εάν δεν πάρουμε το κανέφυγήσουμε το χέρι του δεσπότη που κατοικεί. Θέλετε Μαξίμου, θέλετε Χαριλάου και Κούπη, θέλετε Περισσό, όπου θέλετε. Ή του μεγάλου Καναλάκη, ο οποίος θα το κάνει γνωστό για να γίνει υπουργός. Σκεφτείτε ότι αυτή η μάζα, ο οποίος ελέγχει μια μάζα σε μια κοινωνία, την κρίση που όπως λέμε και στην κρίση, τότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και η Β' Αθηνών προσφέρεται για να κάνει τόσο που θα έρθει να πει ό,τι θέλει. Επομένως, παράλληλα προς όλα αυτά, πρέπει να δούμε και λίγο συντακτικά το πολίτευμά μας, τι βρέσει όσοι θέλει. Ερώτηση. Ποια είναι η ερώτηση? Η ερώτηση, η διαπίστωση είναι αν δεν γίνει. Διαπίστωση κάνει και η ερώτηση. Διαπίστωση. Και το διαπίστωση. Προχωρήστε για την διάρκεια. Τελείωσα. Εγώ η ερώτηση που είναι, μπορούμε με το υπάρχον σύστημα του κοινοβουλευτισμού, όπου η εκτελεστική και η νομοθετική έχουν εξαρτηθεί, να προχωρήσουμε και να οχυρώσουμε την πόλη? Τίποτα. Ναι. Ζήτησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, παρατήρηση και τις εκφάνσεις της πολιτικής, όπως έφερε ο Πρωθυπουργός. Το τονίζω, χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Το έχω πει, το φωνάζω ξανά. Δεύτερον, έδωσα κλίση. Είπα, το σύστημα θα το πολιτήσουμε μέσα στα ΕΠΕΗ τα όπλα. Βρισκόμαστε στον αιώνα της κοινωνίας. Εμένα, τη ΜΕΜΑ, τον Κυριάκο, θα μας μάθετε μέσα από το σύστημα. Υπάρχει σύστημα διαδικτύωσης, υπάρχουν μέσα και μέτρα να τα μαθαίνετε. Δεν είμαστε όπως παλιά, που μάθαινε στον άλλον μόνο ανεβόταν στο καφενείο ή αν εν πάση περιπτώσει έπαιρνε ο αρχηγός του Μαξίμου και έδινε δουλειές. Ερχόμαστε να αλλάξουμε τον τρόπο επαφής. Δεν είναι ο παλιός πολιτικός, δεν είμαστε πλέον παλιοί πολιτικοί και δεν θα σας υποσχεθώ ότι ξέρετε, βγάλετε μέχρι να προσδιορίσω όλο το δημόσιο. Νομίζω ότι δεν έχετε καταλάβει όλοι ότι πλέον το δημόσιο τελείωσε. Πρέπει να πάμε σε άλλες επιλογές, που οι επιλογές είναι, σαν λέω, απεξάρτηση από σχέσεις πελατειακές. Βγάλετε νέους ανθρώπους που θα πιστεύουν αυτό που λέω τώρα. Κάτι να του ψηφίσει, όχι επειδή θα σου πάρουν κάπου, θα έχετε βγει ήδη κάπου. Θα δουλεύετε, θα έχετε ήδη δουλειά. Και επειδή θα έχετε ήδη δουλειά, το κριτήριο σα δεν θα σα βάλει το δημόσιο, δεν θα σα βάλει τη δουλειά. Θα είναι το κριτήριο σα μόνο είναι ικανό, του κόβει, εργάζεται. Γι' αυτό ήταν η φιλία. Τέλο. Ανασταματήσουμε να βάζουμε στη δουλειά ανεπάγγελτου. Όχι ανεπάγγελτοι. Με ένσημα, με δουλειά, με γνώση και εμπειρία. Σημαντικό. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία δυστυχώ δεν τα μέχρι σήμερα. Όποιοι κάναν κοινωνικές επαφές και κοινωνικές σχέσεις ήταν το προτέρημα, το πλεονέκτημα. Ας το αλλάξουμε αυτό λίγο και επειδή ξέρω πάρα πολύ κάτι περισσότερο από εσάς, έχετε και επάγγελμα. Είστε γνώστες, δουλεύετε πάρα πολλές ώρες την ημέρα για να βγάλετε τον επιούσιο. Κάποιοι από εσάς το κάνουν δύσκολα, κάποιοι άλλοι έχετε κάνει κάτι στη ζωή σας στο παρελθόν και ευτυχώς σήμερα δεν πιέζει τόσο πολύ, αλλά φοβάμαι ότι θα πιεστούμε όλοι τους επόμενους μήνες. Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωποι της δουλειάς και όχι της φαφάρας, επιλέξτε κάτι από εσάς. Έχει κάτι να πω από αυτό που θα σα δείξει το εκάστοτε του Μαξίμου. Ο εκάστοτε του Μαξίμου. Εμείς είμαστε, όπως έλεγε και ένα φίλο μου, δημοσιογράφος, αντισυστημική εναντίον του συστήματος. Το σύστημα όμως θα το πολιτήσουμε μέσα, όχι έξω. Και επειδή διαφωνώ για την κυρία, το λέω,
επειδή διαφωνώ με πολλά πράγματα και στη Νέα Δημοκρατία, όταν πολιτεύει το Δημοκρατία δεν μπορείτε να έχετε γραμμή στο site του Ιδιοσυντά. Επειδή διαφωνώ, συμμετέχω και τα αλλάζω. Το να κάνω σπίτι μου ή να γίνομαι γραφικός δεν λέει τίποτα. Συμμετέχω μέσα στο τέρας, το κομματικό τέρας, συμμετέχω και τα αλλάζω. Και αν εσείς με επιλέξετε να είμαι πιο ενεργός, θα πάω. Αν με επιλέξετε να είμαι στην γωνία, δεν μπορώ να κάνω παραπάνω, δεν έχεις εσείς επιλέξει. Ελάτε. Καλησπέρα, αγαπητοί μου. Λέγομαι Παναγιώτης Μυστιάδος, είμαι χειρουργός οδοντίατρος και από το Φεβρουάριο σκέφτηκα, έκανα ένα, μία παράγραφο η οποία είναι η διακήρυξη μιας κίνησης πολιτών, η οποία λέγεται κίνηση πολιτών για απόδοση πολιτικής δικαιοσύνης και εφαρμογής του συντάγματος. Κάτω από αυτό το κείμενο σε κάθε σελίδα υπογράφουμε ονομαστικά, υπογραφή και τηλέφωνο για να είναι νόμιμα κατοχυρωμένοι. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να κινηθούμε εναντίον του Πρωθυπουργού, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένας άκρος επικίνδυνος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και αυτό που θα ήθελα να θέσω, τον αγαπητό Γιώργο Νούλα, τον γνώρισα κάτω στο Σύνταγμα, είναι πολύ δυναμικός άνθρωπος και σαν πολιτικός πιστεύω ότι θα προσφέρει από όποιον μετερίζει του προσφερθεί και το πετύχει. Λοιπόν, και θα είναι προς τιμή και της πατρίδας. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ θέτω στην συνέλευση εδώ και το ότι θα ήταν καλό, όπως ανέφερα και στο Κόντρα TV την Κυριακή στην εκπομπή του Χίου, να γινόταν ένας καινούριος πολιτικός σχηματισμός. Αυτό το έκανα και γραπτό στην συνέλευση κάτω στο Σύνταγμα και καλά θα είναι να το έχουμε υπόψη μας, να τοποθετηθούμε. Είναι μία πρόταση την οποία θα πρέπει να την διαμορφώσουμε τους επόμενους μήνες, γιατί διότι νομίζω ότι με το ήδη υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν θα μπορέσουμε να μπούμε πάνω. Λοιπόν, και θα έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο νομικός ο δρόμος, να προσπαθήσουμε να κινηθούμε εναντίον της πολιτικής εξουσίας με την νομική εξουσία με νόμιμους τρόπους, και ο άλλος τρόπος επίσης να μην πληρώνουμε αυτές τις έκτακτες εισφορές, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα, και να ευχηθώ στον Γιώργο τον Τούλα εδώ να έχει καλή πορεία. Ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξής. Απόδειξε ότι εδώ πέρα δεν είναι που μας επέμεινε μόνο με δημοκράτες. Ο φίλος μου Αναγιώτης ανοίξει ένα πολιτικό χώρο πάνω από όλα μας συμπατριώτες. Και ήρθε εδώ πέρα να ακούσει να πει τις απόψεις του. Το συγκέντρο και πώς πάλι το κάνει το σύνταγμα είναι καθημερινά το σύνταγμα για τους αγωνιστές στην πράξη ό,τι στα πόδια. Και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι όλοι μαζί θα βοηθήσουμε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ο καθένας το μετερίζει. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Θέλω από τους νόμους σας, όταν ο συνασπισμός έθεσε το θέμα της δημιουργίας του Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου στη Βουλή, καταψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία το Πασό και το Λάπτος. Θέλω τη δικιά σας γνώμη γι' αυτό. Δεύτερο. Όταν ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμα, η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε, ενώ σχεδόν στο σύνολο του εφαρμοστικού νόμου τα επιμέρους άτομα ψήφισαν. Θέλω και σε αυτό το νόμο. Θα σας πω για το ζήτημα του λογιστικού ελέγχου του δημοσίου χρέους, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει. Και αν καταλάβετε τι σημαίνει, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά, γιατί όλα τα κόμματα που προαναφέρατε δεν τα ψήφισαν. Λογιστικός έλεγχος δημοσίου χρέους έχει ζητηθεί για να καταλάβουμε ένα πράγμα. Να καταλάβουμε πόσα δανειστήκαμε, πότε τα δανειστήκαμε, με τι όρους τα δανειστήκαμε, σε ποιους τα χρωστάμε και πώς τα πληρώνουμε. Αυτό είναι ο λογιστικός έλεγχος δημοσίου χρέους.
αυτή τη μελλοντική αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Πρέπει όλοι να ξέρουμε από τι αποτελείται το δημόσιο χρέος. Το καταψηφίσανε ομόφωνα το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το Λαός. Και ήταν η εποχή, αν θυμάστε καλά, που ενώ από παντού κυριαρχούσε το μήνυμα της συνένεσης, να συνενέσουν επιτέλους τα κόμματα για να σωθεί η Ελλάδα και δεν συνενούσανε, το μόνο πράγμα στο οποίο συνενέσανε και τα τρία κόμματα στη Βουλή ήταν να μην γίνει λογιστικός έλεγχος στο δημόσιο χρέος. Ήταν η μοναδική στιγμή συνένεσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου όλοι μαζί, δεξιοί, παραδεξιοί, ψευδοσοσιαλιστές, κεντρώοι κλπ., συνενέσανε ότι δεν πρέπει να ελεγχθεί το δημόσιο χρέος. Ο καθένας μας ρωτάτε γιατί ρε παιδιά να μην ελεγχθεί το δημόσιο χρέος. Γιατί αν ελεγχθεί, αγαπητέ μου, το δημόσιο χρέος, θα αποκαλυφθεί το αυγό του δικτύου. Θα αποκαλυφθεί ότι στην ουσία τα λεφτά τα χρωστάμε σε αυτούς που τα χρωστάνε. Τα λεφτά τα χρωστάμε σε αυτούς που τα φάγανε. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Πόσα χρήματα δημοσίου χρέους αντιπροσωπεύουν σήμερα τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών? Αντιπροσωπεύουν περί τα 80 δις. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν στις ελληνικές τράπεζες χρωστάμε 80 δις. Ποιοι είναι οι μέλη των ελληνικών τραπεζών? Εάν πάρετε λοιπόν και κοιτάξετε τα μετοχολόγια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εκεί από πίσω θα βρείτε όλους τους δαβατζίδες οι οποίοι τα φάγανε τα λεφτά του δημοσίου χρέους. Όλοι αυτοί που υπερτιμολογήσανε τα έργα των δρόμων, όλοι αυτοί που υπερτιμολογήσανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλοι αυτοί που κατακλέψανε το ελληνικό δημόσιο με τα λεφτά των εξοπλισμών, όλοι αυτοί είναι μεγαλομέτωχοι των ελληνικών τραπεζών, στις οποίες υποτίθεται ότι εμείς σήμερα χρωστάμε. Ενώ στην ουσία τι χρωστάμε? Χρωστάμε αυτά που ήδη μας κλέψανε. Άρα δεν χρωστάμε. Γι' αυτό δεν έγινε δεκτό το αίτημα του λογιστικού ελέγχου. Γιατί θα αποκαλυφθόταν η αλήθεια ότι δεν χρωστάμε. Δεν μπορώ, κύριε, να σου χρωστάω αυτά που μου έκλεψες. Δεν είναι λογικό, δεν είναι νόμιμο και δεν είναι ηθικό. Και αυτό δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να αποκαλυφθεί. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει μόνο για τις ελληνικές τράπεζες, ισχύει για τις ξένες. Ξέρετε πόσων ξένων τραπεζών, γερμανικών και μη, στις οποίες χρωστάμε, είναι μεγαλομέτωχος η Siemens? Ξέρετε πόσων τραπεζών είναι μεγαλομέτωχος οι εταιρείες των υποβρυχίων, οι εταιρείες των όπλων? Ξέρετε ότι σήμερα το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα που μας δανείζει χρήματα, τα χρήματα αυτά τα οποία δανείζουν είναι ξέτρεμα χρημάτων από ναρκωτικά, το οποίο έχει επίσημα διαπιστωθεί από τον γραμματέα οργανωμένου εγκλήματος στο ΟΗΕ, τον κύριο Κώστα, ο οποίος αποκάλυψε το εξής τραγικό, ότι το Βρετανικό Τραπεζικό Σύστημα κατέρευσε το 2007 την ημέρα που το Μεξικάνικο καρτέλ των ναρκωτικών απέσυρε τα χρήματα από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτά θέλουν να αποκαλυφθούν. Γι' αυτό το αίτημα του λογιστικού ελέγχου του δημοσίου χρέους δεν έγινε δεκτό, γιατί αυτομάτως θα γινόταν οι συμψηφισμοί. Έλεγε τον κύριε Κόπολα, για να φτιάξεις την Αττική Οδό, μου έκλεψες 150-200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά πρέπει να τα αφαιρέσω από το δημόσιο χρέος. Δεν μπορεί να σου χρωστάω τα λεφτά που με χρέωσες για να με κλέψεις. Το καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο ομόφωνα τα τρία συγκεκριμένα κόμματα είπαν όχι στον έλεγχο, γιατί δυστυχώς και τα τρία κόμματα είναι συντηρούμενα και πορηγούμενα από τους ίδιους οικονομικούς κύκλους. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα Πασό και Νέα Δημοκρατία δυστυχώς οφείλουν στο τραπεζικό σύστημα από 150 εκατομμύρια ευρώ το κάθε κόμμα, τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι δέσμοι και υποχρεωμένοι. Πριν καλέσω τη Λέμα την Καζέτη να κάνει μια παρέμβαση, θα καταδώσω μια παρέμβαση. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι ο Κουκυλιάκης τώρα, θα δείξω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ιστορικός τέλεχος. Συγγνώμη λίγο, μην μιλάτε μεταξύ σας.
ιστορικό στέλεχο ιδρυτικό του Πασόκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, δεν είχε ποτέ κανένα κόλλημα να καταγίνει πρώτο από όλου αυτό, διότι έδωσε και την ψυχή του, θα έλεγα, και αυτό και η οικογένειά του για το Πασόκ να καταγίνει τα όσα αντεθνικά γίνονται σήμερα από τον Γιώργο Παπαδρέμου. Εμένα η προσέγγιση μου όσον αφορά το θέμα του συγκεκριμένου ερωτήματο που κάνετε είναι παντελώ διαφορετική. Και α είναι και πολιτική και νομική. Και τι εννοώ. Το Πασόκ προφανέστατα θα ψήφισε τον έλεγχο, γιατί αν δεν ψήφισε τον έλεγχο, αν έλεγε ότι είμαι υπέρ του έλεγχου, θα πρέπει να ανατρέψει το μνημόνιο. Το λάθο έρθει είναι λίγο η άποψή μου όπου του αγιώνει. Του τη φρούτη. Σήμερα είμαστε εδώ, πάρε μα τα λόγια. Είχα ψηφίσει και θυμάμαι πριν τι εκλογέ πριν από τα χρόνια, δεν πέσω. Εναντίον του γάμου των πολιτών των φιλοδίων, το μεσημέρι είχε ένα ραντεβού με του οπτικών. Δηλαδή πράγματα δεν είναι ένα μου τυπίζουν κάτι όπου ψάει ο άνθρωπος. Θα του πέσω, δεν θα το πίνω. Δεν είναι πολιτική το κολλάω, δεν έχει καλό, δεν έχει ορισμένη πολιτική κάθε κατεύθυνση. Κάθε μέρα. Όσον αφορά την δημοκρατία, εάν η δημοκρατία έκανε κάτι άλλο, εγώ το βλέπω πολιτικά και νομικά. Πώς έτσι, πολιτικά και νομικά, θα ερχόταν σε συστημική αντίθεση με την ίδια επιλογή που είχε η δημοκρατία να καταψηφίσει το μνημόνιο. Πολύ απλό. Διότι το μνημόνιο λέει διτό μέσα ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμό. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δεν το ψηφίζει, δεν το ψηφίζει και το θέλει. Και η πρώτη επιλογή που είναι ορθή στην Νέα Δημοκρατία είναι να αναδιαρθρώσει, να ανακατασκευάσει και να καταγγείλει το μνημόνιο. Άρα αυτομάτω όταν καταγγείλει το μνημόνιο, εφαρμοστεί στο κομμάτι που λέτε συμψηφισμό. Δεν το θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ισχύ στον συμψηφισμό. Δεν ισχύει ο συμψηφισμό. Άρα μοιραίο δεν ισχύει ο συμψηφισμό. Το πρώτο που κάνει είναι ο ψηφισμό. Άρα πώ θα μπορούσε να πει ότι ναι, αφενό ναι, ναι, ψηφίζω το, δεν ψηφίζω το μνημόνιο και ταυτόχρονα έκανα και τον ελληνικό συγκεκριμένο. Ήδη το πρώτο κόμμα, και μάλιστα τότε το λέγανε ότι ήταν γραφικό, όταν σήμερα ο Σαμαρά επικροτείται ακόμα και του αντιπάλου στο εξωτερικό, όταν οι Αμερικάνοι λένε έχει δίκιο, όταν ο πρωθυπουργό τη Γαλλία λένε έχει δίκιο, κάποτε πρέπει να ήταν γραφικό. Το λέγανε γραφικό. Σήμερα όμω δικαιώνεται. Στο δε κάποιο δεν το πει ότι είναι φιλοσαμαρικό, το ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν ήμουν όψιμο αγωνιστή υπέρ του Σαμαρά, αλλά βλέπω τα πράγματα με τα δικά μου μάτια αντικειμενικά. Και λέω ότι πράγματι έχει σφυλώσει τα πόδια. Και καλά κάνει. Επιτέλους υπάρχουν πατριώτες πολιτικοί που το δείχνουν. Και για μένα ο Σαμαράς με αυτά που δείχνει σήμερα, ίσως θα κάνει αύριο, είναι πατριώτης. Και σας ξαναλέω, η λέξη δεν συμφωνώ στο λογιστικό έλεγχο είναι αυτονόητο, επειδή πιο πριν έχουν καταργήσει την έννοια του συμφισμού. Δεν τη δέχομαι. Αφού δεν δέχομαι τον συμφισμό, σημαίνει ότι συστώ τα πάντα από την αρχή. Άρα πιστεύω ήταν λογική η κίνηση αυτή και να πω και κάτι άλλο σημαντικό. Μερικές φορές ο συνασπισμός της αριστεράς και της πρώτης έχει κινήσεις πάρα πολύ καλές, άλλες φορές όμως έχει μεταπανωμό και δικαιώνει τις κινήσεις που πει εγώ ο ίδιος και κάνει μια δημοκρατία. Όπως για παράδειγμα το κόστος του μνημονίου. Είχα δει τον βουλευτή, τον αξιόλογο βουλευτή, δεν ήταν το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είμαστε στην ιστορία του Τάσκα Μαζί. Και μου λέει, ξέρετε το καινούργιο, μου λέει, τι, πριν από ένα μήνα. Το μνημόνιο λέει κόστησε 500 εκατομμύρια ευρώ, τώρα ξεπεριζόταν και πάνω. Εγώ το φωνάζω, λέει, να μου σκορπίσετε, τώρα ξεπεριζόταν. Μου λέει σοβαρά, έλα ρε φίλε την ομιλία που έχουμε 15 μήνων. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε. Δεν μας συμφέρει να κάνουμε αυτά που λέει. Καλύτερα από την πραγματική γραμμή. Ίσως και η λογική της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το θέμα του λογιστικού ελέγχου. Έτσι. Άρα, συμπερασματικά, για μένα, επειδή δεν συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία κάθετα και απόλυτα με τη λογική, τη φιλοσοφία, τη νομική και την πολιτική του μνημονίου, δεν υπήρχε λόγο να κάνει κάτι επιπλέον. Όταν αναιρεί την ιδέα του συντηρησμού, όταν δεν συμφωνεί ότι σε αυτά χρωστάμε και αυτά τα καμπληρώσουμε, είναι λογικό να μην χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι. Έχουμε ένα δικαιωτό. Εκ των πραγμάτων θα πανεί. Τίποτα. Και εμείς εδώ θα βρισκόμαστε υπόβουλοι στην ίδια μας την πατρίδα.
προεκλογικές του κόμματος, του συστήματος. Να δείτε όμως οι Έλληνες του Πατριώτης, αυτό μας συμβαίνει. Γιατί αυτό μας αρχίζει όλους και παρακάτω. Δεν νομίζω ότι κανείς θα περάσει καλύτερα από τον διπλανό του. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Όσοι Έλληνες είμαστε εδώ και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και πραγματικά πρέπει να αλλάξει το πολιτικό προσωπικό. Ο Γιώργος Σακουλάς το αποδεικνύει έπρεπε αυτή τη στιγμή. Κάνει μια κίνηση ανεξάρτητος, Πατριώτης ως Έλληνας. Και εγώ το υπερασπίζομαι και δίνουμε το σε ό,τι χρειαστεί. Και νομίζω ότι πάρα πολύ πλέον ο Δημοκράτης ή το Πασόκ ή άλλων αριστερών δυνάμεων θα έχουν αποδεικτεί και θα αποδεικνύσουν την διαταγική. Ξέρουμε πολύ καλά εδώ μέσα, μην κρυβόμαστε κατά καιρούς, χρόνια ολόκληρα, πώς ψηφίζαμε. Από το 81 και μετά χτίστηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Ένα διαπλεκόμενο σύστημα. Μας μάθανε, μας διδάξανε έτσι. Θα σε βάλω στο δημόσιο, θα σε βάλω στην Ολυμπιακή, θα σε βάλω εκεί, στην Ελλάδα. Το δημόσιο γέμισε υπαλλήλους, γέμισε καρέκλες, του διαλόγου, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ήμουν ένα μικρή και τα θυμάμαι, θα λέγαμε. Και όλοι με έναν πιστού και επιδόματα απίθανα εκ των υστέρων. Λοιπόν, έτσι μας μάθανε και έτσι συνεχίστηκε η κατάσταση και με Πασόκ και δυστυχώς και με την Νέα Δημοκρατία. Τα λάθη γίνανε. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξουν τα λάθη αυτά. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν το πολιτικό προσωπικό. Δεν χρειάζεται αυτό το φυλάδιο που κοστίζει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια εκεί πέρα, θα μείνει έτσι ο Γιώργο. Που είναι εξαρτώμενα και ανεβάζουν και κατεβάζουν υπουργός, πρωθυπουργός και τα λοιπά για τα συστήματα. Είναι και οι υποψήφιοι βουλευτές, οι οποίοι μας τα δώσουν. Πολιτεύτηκα αυτή τη φορά στην Τρίτα της Αθήνας το 2009. Μα μέσα δεν είναι εξαρτώμενα, η πολιτική είναι εξαρτώμενα. Και η πολιτική και τα μουσεία και τα πάντα. Και δημοσιογράφοι και όλοι. Έτσι, όταν βλέπουμε ένα φυλάδι που ψήφω βουλευτή, το φύλλο από κοπά, είναι ηλουστρασιό, είναι πεντασέλιδο, έχει 10.000 φωτογραφίες, τον πρωθυπουργό, τον πατριάρχη, του εξωτερικού ουρουρού και έχει ένα κατεβατό στο βιογραφικό που δεν έχουμε λέξει και δεν ξέρουμε τι αίσθημα έχει μπορεί στην κοινωνία, πάμε να το ψηφίσουμε. Γιατί, υποσυνείδητα θα μας εξασφαλίσει μια θέση στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Να ψηφίσουμε ανεξάρτητα από αυτή την καρικίδα στο δημόσιο. Γιατί πλέον τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και μόνο πατριώτες μπορούν να φέρουν την αλλαγή εδώ μέσα. Σε αυτό που πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, ορίστε. Σε μένα είναι στην κοινή. Λοιπόν. Να τελειώσω. Να μου πείτε κάτι εμένα προσωπικά. Όχι. Λοιπόν. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία και εγώ θα παραμείνω στη Νέα Δημοκρατία και πραγματικά πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι πατριώτης. Το έχει αποδείξει, δεν έχει ψηφίσει τον Δημόνιο και κατέθεσε και στο Ζάπιο 1 και στο Ζάπιο 2 ολοκληρωμένη υλοποιήσιμη οικονομική πρόταση. Πώ το εξωτερικό τη συζητάνε, ψάχνουν και αποφεύγονται και στο εξωτερικό θα μπορέσουν. Εμεί λοιπόν θα επιλέξουμε για μα και θα πω και το τετριμένο που όμω είναι αλήθεια και τα παιδιά μα. Και όχι μόνο γιατί προκειμένου μια θεσούλα στο δημόσιο, εδώ δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει υγεία. Δεν έχει μείνει πανεπιστήμιο, σχολείο, παιδεία. Δεν έχει μείνει ιστορία. Έχει τραγικά αλληλευθεί η ιστορία μας. Δεν θα μείνουν σύνορα, δεν θα μείνει τίποτα. Για τον καρδιάκι που ανεφέρει κατευθείαν από τον Γιώργο Λακούση. Και αυτό το λόγο είναι ο λοιπόν, εμείς αποφασίζουμε ότι όταν πάρει την κατάλληλη στιγμή να επιλέξουμε στους ανθρώπους που έχουν κολλήσει ατελείωτα ένσημα στη διαργασία μας. Που έχουμε εργαστεί, που ξέρουμε τι σημαίνει εργάζομαι, τι σημαίνει ανεργία, τι σημαίνει ένσημα που κάνουμε και τι σημαίνει που εμείς το έχουμε σκοπιά. Εμείς το ξέρουμε, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουμε, γιατί φτέθηκαν σε κάποιες καρέκλες. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Θέλω αυτή να κοιτάτε την επόμενη φορά τη λάμψη των ηλουστρασιών χαρτιών των υποψηφίων. Να κοιτάτε τα μάτια, τη λάμψη των ματιών της ΜΕΜΑΣ και ανθρώπων που πολιτεύονται όπως η ΜΕΜΑ καθαρή, με ιδέες, με ένσημα, με ψυχή, με μυαλό και διάθεση. Ξεκάθαρα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, μια ερώτηση από τον Σπύρο τον Βαράκη και μετά από τον Λαντίνο, ποιο άλλο θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσουμε σιγά σιγά την πίεση. Μία ερώτηση που είναι από την Γρήγορη από εδώ. Ναι. Ότι αν θυμάμαι καλά, όταν ο Καμένος είπε στην Βουλή όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα, το απήντησε ο Παπακοσταντίνου, φέρνουν αποδείξεις.
και κατέβαινε. Δηλαδή, του ρίξει το μπαλάκι και γίνει κάποτε. Υπάρχει μια ερώτηση. Υπάρχει μια ερώτηση την οποία έχουμε δώσει και κομμάτι τη δημοκρατία και υπάρχει μια ερώτηση γιατί εκλήθη στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματο πάνω από αμένο που λέει ξεκάθαρα. Μάιο του 2011 ήταν νομίζω 15 Μαΐου. 15 Μαΐου 2011. Λοιπόν, λέει το εξή. Μετά την κατευθύνση από τον Κυριάκο Κοτόπουλο και τον Γιώργο Μούλα, γιατί είναι αφορά η οικονομία τάδε που 10, παρακαλώ, δώστε μου τέτοια στοιχεία που ζητάνε οι μηνυτές. Αναλυτικά. Πού να απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι τον μη. Δεν λέω τη λέξη, αν και είναι κοινότητα. Άρα εμείς οι Έλληνες μας κάνανε να αισθανόμαστε ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Διότι για τον Μαλώνη είμαστε αυτό το πράγμα, για τον Παπαντρέ είμαστε διεφθαρμένοι. Είμαστε η χώρα των διεφθαρμένων που κυβερνάει και ο Παπανδρέου. Αλλά και αν πραγματικά αυτή η χώρα είναι διεφθαρμένη, για ποιο λόγο κύριε Παπανδρέου την κυβερνάτε, μήπως επειδή θέλετε να είστε ο ηγείτορ των διεφθαρμένων, μήπως σας καλύπτει αυτή η λέξη, μήπως δεν ξέρω, ερώτηση ρητορική. Θα προχωρήσω όμως σε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλω να πιστεύω ότι θα βγουν αυτά προς τα έξω. Διότι δεν σας κρύβω ότι το ψάρι βρωμάει καταρχήν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που έχουμε δώσει είναι αντικείμενο ευρεία δημοσιότητα στο εξωτερικό. Μα έχουν πάρει συνέντευξη από το CNN, από το Russia Today, από διάφορα blogs στο εξωτερικό, όχι όμως από την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Διότι Goldman Sachs, η ίδια αξιολόγηση, Moody's, η Poor and Rich κτλ. Έχουν εκπροσώπους στην Ελλάδα. Και έχουν εκπροσώπους στην Ελλάδα μεγαλοκαναλάκες. Δεν σα κρύψω ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Έχουν εκπροσώπους τον κύριο Πόπολα, τον κύριο Κυριακού κτλ. Μην περιμένετε όμως να ακουστεί η φωνή του Γιώργου του Νούλα και του Κυριάκου του Ντόμπρα εδώ. Θα ακουστεί έξω. Και όταν πάρουμε χαμπάρι, τι γίνεται έξω, θα περάσει και από εδώ. Θα σας πω όμως κάποια πράγματα που θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω από βουλευτές που είναι στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, σας διαβάζω το άρθρο της Δανειακής Συμβάσεως στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 13. Ο Διανελίδης καταβάλει στο προσεγγροκειμένο σε κάλυψη των εταιρικών δαπανών σε καθένα από τους, δεσμευόμενους δανειστές αρχικά μη επιστρεπτέ επιβάρηση εξυπηρέτησης ίση με 50 μονάδες βάσης. Επιβάρηση εξυπηρέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Στα 110 δις έχουμε αρχικό κόστος προμήθειας για τη σύνταξη της, του μνημονίου 550 δις. 550 δις για τη σύνταξη του μνημονίου. Έτσι. 550 εκατομμύρια. Ναι, για τη σύνταξη του μνημονίου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε και ένα άλλο κόλπο. Εδώ σε μια ερώτηση που είχε γίνει σχετικά από τον Διαπαρογιάννη. Απαντάει ο κύριος Υφυπουργός των Οικονομικών. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι λέει και τα φύζα δαβράνιας. Τα φύζα δαβράνιας είναι 750 εκατομμύρια ευρώ. 750 πόσο κάνουν. Κάνουν πάνω από ένα 300 τόσο. Ένα δις 300 στην οικονομική εξαθλίωση. Όλους όσους παίξαν το παιχνίδι των κερδοσκόπων, όλους όσους είχαν συναντηθεί 3 μήνες πριν στο Κάραβερ και ένα χρόνο πιο πριν στη Νέα Υόρκη για να συμφωνήσουν πώς θα μπει η Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα. Όταν κάποιοι λέγανε γιατί ο Καραμανλής κάνει εκλογές, ο Καραμανλής οργήθηκε σε εκλογές, τον αναγκάσαν σε εκλογές, του κόψαν τα πόδια. Του λένε αν δεν φύγεις, δεν σε σκοτώνουμε απλά, γιατί τον Καραμανλή δεν τον ενδιαφέρει η φυσική εξόδωση. Σου κόβουμε τη χρηματοδότηση στη χώρα. Τέλος. Και φυσικά ήρθε ο προσυμφωνημένος, προαποφασισμένος άνθρωπος δυστυχώς των Αμερικανών, Παπανδρέου, να μας κυβερνήσει. Και συμφώνησε με τον Στροσκάν, με τον Τρισέ και με τον Γιούγκερ και αποδείχθηκε τα στοιχεία από πάνω στο Καμένος, ο οποίος ομολογώ. Και ειλικρινά το λέω, μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στην Πίτα Αθηνών. Με τον Πάνο δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση, αλλά μας ένωσε το κοινό καλό για την Ελλάδα λίγους μήνες πριν. Τα στοιχεία που προσκομίσαμε εμείς έγιναν αντικείμενο ερωτήσεων στον Παπακοσταντίνου. Το Μάιο του 2011. Ο Παπακοσταντίνου δεν απάντησε ποτέ. Διότι πρώτον δεν ήθελε να απαντήσει και δεύτερον δεν έπρεπε να απαντήσει. Και ακόμα σήμερα περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία της απαντήσεως. Και έχουμε 10 σελίδες ερωτημάτων που αφορούν τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και ακόμα περιμένουμε απάντηση. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος έχει ήδη για πρώτη φορά διατάξει δικαστική συνδρομή από την Αμερική και από τις Βρυξέλλες.
ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία από την Επιτροπή της Γερουσίας που ασχολείται με τα ελληνικά CTS, όταν είχα πει στον Τέντε, τον εισαγγελέα Ρουπάγου, κύριε εισαγγελέα, είναι δυνατόν να ασχολείται η Αμερική με το τι συμβαίνει με την κερδοσκοπία βάρος Ελλάδος, να υπάρχει ειδική επιτροπή προϊσταμένης της κυρίας Μαλώνη της Γερουσιάστριας και να μην ασχολείται η Ελλάδα. Και μου απαντάει ο Τέντες, υπάρχει και πράγμα. Λέω, λυπάμαι πραγματικά, δεν το γνωρίζετε. Και λυπάμαι επίσης, δεν γνωρίζετε ότι εδώ και δύο μήνες, κύριε Τέντε, το Γενάρη του 10, εξετάζει η κρατική υπηρεσία η ΕΕΠ συγκεκριμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια. Σας θυμίζω ότι ο Αμίσα Κάρτ, διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος του κερδοσκοπικού κεφαλαίου, πώς το λέγανε, το Μάριο, είπε το εξής, τον ρωτήσανε καλά, δεν λυπάστε που πραγματικά κερδοσκοπώντας σβήνετε ένα ολόκληρο λαό? Και ο άνθρωπος απάντησε κοινικά, δεν είναι παράνομο, λέει, να κερδίζεις, άλλωστε λέει δεν υπάρχει κανένας νόμος. Θα σας πω μόνο τούτο. Επειδή μιλήσανε πριν λίγες μέρες για τις συγχωνεύσεις και στο δημόσιο διάλογο που έχει καταντήσει για τους πολιτικούς μονόλογους, αν έχετε δει, βγάζουν κανένα δυο να πούν κάποιες απόψεις, τους κόβουνε και μετά αφήνουνε να αρχίσει η σοφία των πολιτικών αυτών. Αυτό που είχα πει λοιπόν στον κύριο Νοβέρνο είναι πόσο στήχησε η μελέτη των συγχωνεύσεων η οποία έγινε μέσα σε 10 μέρες. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Αυτοί που ξέρουν είναι ότι στήχησε 6 εκατομμύρια ευρώ και την πήρανε συγκεκριμένοι μελετητές μαζεύοντας λαθασμένα στοιχεία που ο ίδιος ο κύριος Νοβέρνος το είπε και έβαλε, λέει, το Γενικό του Γραμματέα να μετράει τα κρεβάτια από επαρχία σε επαρχία. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ζούμε μια πολιτική κατάπτωση, μια κατάντια της πολιτικής και έχουμε ηθική υποχρέωση όλοι μας, ο καθένας με την αντίσταση που έχει μέσα του, να αντιδράσει. Να αντιδράσει συσπυρώνοντας τις δυνάμεις σε μια κοινή στόχευση, να βγαίνει η αλήθεια μπροστά και βεβαίως να στηρίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύτητα του λόγου τους και πολύ περισσότερο είναι έτοιμοι και αυτοδημιούργητοι. Βαρεθήκαμε από τους ουρανοκατέβατους, από τους αλεξιπτωτιστές και τους ανθρώπους με τα ασανσέρ. Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις δράσεις δεν περισσεύει κανείς όποιος θέλει να τολμήσει. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως είπα και πριν, παρακολουθώ την εξέλιξη της πορείας του κύριου Δούλα και είμαι όπου χρειαστεί κοντά σας. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Δονούλα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ένας πολύ σοβαρός λόγος για την υποβάθμιση και αν μην κρυβόμαστε την καταπαράθρωση του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και την απαξίωση των θεσμών μας, είναι η συστημική λογική όσων ασχολούνται με τα κοινά, μέσα από τις γραμμές των κομμάτων κυρίως. Κι όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Μία εξ αυτών είναι ο Γιώργος Δονούλας. Ο Γιώργος δεν δέχτηκε να πει στις μιλόπετρες. Και βγήκε μπροστά χωρίς να υπολογίζει το κόστος, χωρίς να υπολογίζει ότι το σύστημα θα επιχειρήσει να το συμφλίψει και να τον λιστορήσει. Κι όμως αυτά πλέον δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν γιατί ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Ο κόσμος πλέον γνωρίζει να εκτιμά τις αξίες. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Γιώργο Δονούλα, παρακαλώντας τον να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτά που έχει να πει, γιατί θα καταθέτετε συχνά στο μέλλον σας στοιχεία του. Γιώργο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τόλμησα να σας καλέσω στην καρδιά του καλοκαιριού. Ίσως είναι η πρώτη συγκέντρωση που θυμάμαι εγώ παιδάκι που τολμάει κάποιος 28 Ιουλίου να κάνει, ειδικά από τις συνθήκες αυτές. Γιατί η ζέστη δεν αφορά μόνο το σώμα μας, δυστυχώς αφορά και τις καρδιές μας και τα μυαλά μας με αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι είστε εδώ, είστε παρόντες, ψυχή και σώματι. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι οι αγώνες κερδίζονται στα πεζοδρόμια και στις αίθουσες και όχι στα σαλόνια και όχι στους καναπέδες. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω καθέναν από εσάς ξεχωριστά και όλους μαζί. Δεν θα κάνω μία στους σημαντικούς ανθρώπους που είναι εδώ πέρα μαζί μου και να πλησιώνουν, όπως την Μέμα την Καλλιώτη, την Βάσο Σπιωδοπούλου, τον Βαράκη, τον κύριο Βαράκη,
όλους τους συμπολίτες που έχετε θέσει σημαντικές, δημοτικοί σύμβουλοι στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στην Ερυθρέα, τους οποίους σας αγαπώ, σας εκτιμώ και σας ξεχωρίζω. Θέλω να σας φίξω το χέρι γιατί είστε εδώ, είστε παρόντες και είστε αγωνιστές. Είστε αγωνιστές της δημοκρατίας. Κάποιοι από εσάς δεν ανήκουν στον χώρο της δημοκρατίας και τους ευχαριστώ που βρίσκονται εδώ να με ακούσουν. Διότι σήμερα μιλάμε για ένα κόμμα και αυτό το κόμμα λέγεται Ελλάδα. Και λέγεται Πατρίδα. Και σήμερα είμαστε μαζεμένοι πατριώτες Έλληνες για να ξεκινήσουμε από εδώ την επανάστασή μας. Διότι πραγματικά όπως είναι πολύ σωστά. Ο Κυριάκος ο Ντόμπρας, δυστυχώς στην Ελλάδα το προϊόν που λέγεται προδοσία, ευδοκιμεί και σκοπός δικός μας είναι, επειδή ξέρετε κάθε φορά τον ρου της ιστορίας, τον αλλάζουν λίγοι. Ή αν θέλετε παίρνουν την πρωτοβουλία λίγοι για να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας και τελικά το κατορθώνουν αυτό. Διότι πράγματι το 2010 φαινόμασταν γραφικοί. Δεν καταλάβαινε κανείς τι κάναμε και τι λέγαμε. Τι το CDS, τι θα πει CDS, τι θα πει ασφάλιση του κινδύνου, τι θα πει TAF 3 ή TAF 10, τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Μάλλον είστε νυχτωμένοι. Εγώ θα σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι, πολύ μικρό, από την τότε μήνυση που καταθέσαμε, όταν η τότε κυβέρνηση, και δυστυχώς είναι ακόμα κυβέρνηση και σήμερα, έλεγε ότι δεν θα προσθέτουμε στον μηχανισμό στήριξη. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στις αγορές, γιατί υπάρχει ένα πιστόλι το οποίο το παίρνουμε το πιστόλι. Και από ό,τι φάνηκε το γυρίζουμε στον κρόταφό μας. Λοιπόν, λέγαμε, στόχος των καταγγελωμένων δραστών, θα σας μιλήσω ποιοι είναι οι δράστες σε λίγο, ήταν η κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς, ο αφανισμός της ανάπτυξης, η συρρήκνωση του ΟΕΕ και της αγοραστικής δύναμης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η οικονομική εξαθλίωση του ελληνικού λαού, προκειμένου διετολής να εξαγοράσουν αντί πινακίου φακής τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, τις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πεταχθεί σε ενερχόμενες αγορές του Βαλκανίου και του Μεσογείου, τις κερδοφόρες ελληνικές τράπεζες και τον ορεικτό πλούτο της χώρας μας, εν ώψη οριοθετήσεως της ΑΟΣ, εξασφαλίζοντας φθηνό εργατοπαλληλικό δυναμικό για να τροφοδοτήσουν την ελληνική ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία όμως δεν θα ανήκει στους Έλληνες. Αυτά λέγαμε τότε. Και μας λέγαμε, μα τι λέτε. Σήμερα δεν πιστεύω να υπάρχει ένας Έλληνας που να μην συμφωνεί με το κομμάτι αυτό. Και σας ξαναλέω, το κομμάτι αυτό είναι ένα. Μια απλή παράγραφος από τις 300 σελίδες αναλυτικών στοιχείων και εγγράφων αναφοράς που καταθέσαμε προφητικά τέλος Μαρτίου του 2010. Και είχαμε προβλέψει το μνημόνιο. Και τότε μας λέγανε, μα τι λέτε, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε στο μνημόνιο. Εδώ η κυβέρνησή μας λέει ότι έχουμε όπλα στα χέρια μας και ότι έχουμε και λεφτά. Τελικά από ό,τι φαίνεται, θα σας πω σε λίγο ποιοι έχουν λεφτά. Γιατί έχω ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον για τους αριθμούς που καίνε. Λοιπόν, καταθέσαμε τη μήνυση, δεν ακουστήκαμε καθόλου. Μετά από δύο μήνες, βέβαια, πήρε πρωτοβουλία η κυρία Παπανδρέου και το τέλος Μαΐου του 2010 ρώτησε για πρώτη φορά στη Βουλή η Βάσο Παπανδρέου τι σημαίνει με το TAF 10, TAF 3. Απλά σας θυμίζω ότι με το που βγήκε το Πασόκ κυβέρνηση την επόμενη μέρα ανατράπηκε το τραπεζικό σύστημα και αντί πωλήσει των ομολόγων στην εθελετική αγορά να κλείνονται μέσα σε τρεις μέρες από την πώληση του, όπως υποχρέωνε ο νόμος, έκλεινε μετά από 9, 10, 12, 15 μέρες. Δυναμικό περιθώριο να πουλάνε και να αγοράζουν κάποιοι κερδοσκόποι αέρα. Πότε σταμάτησε αυτό? Την ημερομηνία που καταθέσαμε τη μήνυση. Και δεν είναι τυχαίο. Την ημερομηνία που καταθέσαμε τη μήνυση σταμάτησε μαχαίρι το TAF 3 σαν το TAF 10. Και από εκεί και στο εξής, κάνουν πράγματι στα πλαίσια του νόμου τις όποιες πωλήσεις. Πώς στάσαμε στο μνημόνιο? Καταρχήν να σας πω ότι εμείς κινηθήκαμε εναντίον όλων όσων μας οδήγησαν, θα μας οδηγούσαν, γιατί τότε δεν υπήρχε μνημόνιο.